Έτσι, έτσι, Μπίλι, ανέβαστο, ανέβαστο, ανέβαστο. Kiss. Μην κοιτάς που έγινε 32 χρονών αυτός προχθές που είχε γενέθλια. Το λέει ακόμα η καρδιά, το αντέχει. Μου λέει, βράζει, λέει, το αίμα μου, λέει, Τάσο, λέει, πραγματικά. Λέει. Έγινε, λέει, 32, λέει, αλλά βράζει το αίμα μου ακόμα, ρε παιδί μου, λέει. Έχω μπροστά μου ακόμα μέχρι τα 50. Αυτά που τρώει και πίνει και αναπνέει, πια 50, ρε παιδί. Και καμιά 3 χρόνια στα 35 του βλέπω αντικούκου, σλιπάκι με τυράντες. Ο Στέλιος ο Παπαντονίου το φοράει. Σταμάτα, σταμάτα. Δεν με λέει σταμάτα, τάσο με. Αλλά αυτός ο πληθυντικός δεν μου κάθεται καλά. Τι εννοείς? Όταν θα συναντάω με... Κάτσε λίγο να μας κατεβάσει λίγο ο κύριος Βασίλης. Εκεί καλά είσαι, για πες. Όταν συναντάω, ας πούμε, ανθρώπους που είναι... Είμαστε κοντά σε ηλικία, ας πούμε. Ναι. Να μιλάω στο πληθυντικό, με πιάνει λίγο η καρδιά μου. Δηλαδή είναι λίγο... Εντάξει, τι θες να κάνει, η κοπελίτσα είναι 16 χρονών, ρε φίλε. Εσύ είσαι 32, διπλά χρόνια έχεις, ρε φίλε. Τι θα σε πει? Γεια σου, ρε. Γεια σας, είπε. Σε είδε εκεί με τα μουσια, εκεί με τα αυτά, ξέρω εγώ, και λίγο απεριπίτω. Έτσι ελεύθερο να μην είναι 35. Όχι, φίλε, ούτε καν. Έπαθε πολιτισμικό σοκ ο Στέλιος ο Παντονίου. Ήρθε εδώ η μικρή μου, η μεσαία μάλλον η κόρη μου, να το αντικαρτσιλικώσω. Βλέπει το Στέλιο του Παπαντονίου, γεια σας. Με το που το βλέπει, τι γεια σας λέει. Εγώ λέει, νέο παιδί μου, τι νέο παιδί ρε, 40 χρονών πας. Ναι, νέο παιδί με λέει. Τάσο λέει, με κακοφάνηκε. Λέει, έπαθα λέει πολιτισμικό σοκ. Φεύγει η μικρή, Στέλιτσα. Γεια σας κύριε Στέλιο, του κάνει μια ξανά. Είναι ακόμα σοκαρισμένος. Πρέπει να ένιωσε πρώτη φορά θείος. Βασικά πρώτη φορά, ναι. Δηλαδή συνήθως. Η φάση που με έκανε για μεγαλύτερο ήταν όταν της έλεγα πόσο χρονών είμαι και με έλεγε, ας πούμε, η άλλη μου είχε πει 28 μια μέρα. Αλλά τον άλλο, το να με μιλήσει στο πληθυντικό ήταν πρώτη φορά. Λοιπόν, για χαμήλωσε λίγο, λίγο χαμήλωσε. Να ενημερώσουμε λίγο εδώ τους ακροατές μας. Καταρχήν, καλησπέρα σε όλους. Ασπρόμενες πτήσεις και σήμερα. Τάσος Στρέγιας Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο. Στέλιος Παπαντονίου στο αγαπημένο σας Λίμπερο 107,4 των FM από το ραδιομέγαρό μας. Εδώ στην πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, στην πρωτεύουσα της μίας μοναδικής και ελληνικής Μακεδονία μας, Μπαρμπαγιάννη και τα συναυτά. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ, το όνειρο live strip show, το πιο αισθησιακό hot show στην πόλη μας, σας περιμένει να ζήσετε διαφορετικές καταστάσεις, μοναδικές με πριβέ, αξέχαστα bachelor party και πολλές ιδιαίτερες εκπλήξεις σε ένα ειδικά διαμορφωμένο αισθησιακό χώρο που εντυπωσιάζει και τους πιο απαιτητικούς θαμώνες του. Μόνο με 10 ευρουλάκια είσοδο μαζί με το ποτό σας στο όνειρο live strip show, η νυχτερινή σας διασκέδαση ακούει στο συγκεκριμένο όνομα. Όνειρο live strip show θα το βρείτε στην οδό Κολέτη 30, έναντι παλαιού ΟΠΑΠ, τηλέφωνο επικοινωνίας αλλά και ρεζερβέ 23 13 069 083. Γράψτε το, ιδίως όσοι είστε έτοιμοι να κάνετε κανένα bachelor party. 23 13 069 083. Οι υποψήφοι γαμπροί που θα πάρουν την παρέα και θα πάνε να γουστάρουν στο όνειρο live strip show, καταρχήν θα πείτε ότι ακούμε ασπρόμενες πτήσεις, είμαστε φιλαράκια με τον Τάσο του Τρέγια και ο καλός μου φίλος ο Μανώλης εκεί με τη Μιχαέλα θα σας κάνουν τα κουμάντα για να καραγουστάρετε κι εσείς αλλά και η παρέα σας. 70 ευρουλάκια μόνο το μπουκάλι. Τι θέλετε, βότκα, ουισκάρα, τζιν, ό,τι γουστάρετε. Στα 5 άτομα παρακαλώ. Στα 5 άτομα και 2 κάρτες χορού πριβέ κουτραντάν στο γαμπρό. Ή φιάλι κρασί με 40 ευρώ πάλι στα 5 άτομα. Και πάλι 2 κάρτες χορού σπεσιαλέ, τόπλες εννοείται, για τον τυχερό τον γαμπρό που θα μπει στον ειδικά διαμορφωμένο ιδιαίτερα αισθησιακό χώρο και θα καραγουστάρει. Ετοιμάστε τη selfie, ετοιμάστε τα flash, να έχετε φορτισμένες οι μπαταρίες γιατί θα χρειαστούν εκεί που θα πάτε. Γουστάρεις κομμάτια σήμερα? Ναι. Καλοκαιρινά ρε φίλε, επιλογές τα σου τρέγια είναι αυτά, να ξέρεις όλα, ένα και ένα. Κανονικά εσύ είσαι ο πιο μικρός, έτσι σε περνάω 4 χρόνια, εντάξει. Τι αλλά... 4 ρε φίλε. Τι 4 ρε φίλε. Πόσο είσαι, 34 δεν είσαι? Δεν είμαι 34. 24 είσαι. 25 είσαι. Είσαι 25. Και τι σε είπε η πιτσίρικα, γεια σας? Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις? Δεν ξέρω γιατί να το κάνει αυτό, αλλά εντάξει. Πάντως να ξέρεις ότι η μεσαία μου η κόρη αυτή που είδες τώρα δεν είναι και τόσο ευγενική για να πει γεια σας. Πέρασε για μεγάλο, να ξέρεις. Βασικά πρέπει να τη ρωτήσεις πόσο με έκανε. Εσύ έπρεπε να τη ρωτήσεις. Εγώ τι να τη ρωτήσω το παιδί.
Είδε ένα θείο εκεί, σε λέει κάτσε από το θείο, γεια σας. Εγώ φεύγω. Αλλιώ σε έλεγε γεια σου, τι κάνεις. Έτσι είναι. Εγώ αυτό περίμενα. Άρα τι περίμενες εσύ, είδαμε όλοι, είμαστε μάρτες εδώ για το τι έγινε. Και ο Βασίλης ο Καβαδίας και εγώ τα είδαμε όλα. Και δύο φορές. Μία που βγήκε από τα σανσέρ και μία όταν έφυγε το παιδί. Εντάξει, θα του πούμε ένα γεια σας στο θείο. Στελάκι μου, αγοράκι μου, τι κάνεις. Καλά είμαι. Προσπαθώ δηλαδή. Τι, σε πειράζω. Εντάξει, όχι, το γεια σας και το τέτοιο. Ξέρεις τι είναι, από τα γενέθλια μου και μετά σκέφτομαι το 5 χρόνια 30 και με πιάνει λίγο έτσι. Τι σε πιάνει, φίλε. Δηλαδή, εμείς που είμαστε 48, ξεχάσαμε να πεθάνουμε. Ή αν είστε 16 φορές. Κάθε ηλικία έχει τη χάρη της. Αρκεί να ξέρεις να περνάς καλά στη ζωή σου μέσα. Αρκεί να ξέρεις να τη ζεις τη ζωή σου. Να μην είσαι μίζερος, να μην κάνεις μασούρι τα φράγκα, γιατί οι νεκροφόρες δεν έχουν κοτσαδόρους, να ξέρεις. Και να κοιτάς να πούμε να περνάς όσο καλύτερα μπορείς. Και το άγχος μακριά. Δηλαδή σηκώθηκε, σε προβληματίζει κάτι, σε πειράζει κάτι, κάτσε ζήτα το 1, 2, 3, 5, 10. Αν δεις ότι συνεχίζει να υφίσταται αυτή η κατάσταση, κατευθείαν κόκκινη κάρτα. Αποβολή από τη ζωή σου και τελείωσε μπουγάλα. Μην αγχώνεσαι, δεν χρειάζεται. Αυτό. Λοιπόν, εδώ θα πάμε συντροφιά παραίτσα μαζί. Λίγο χαμήλωσε μας Βασιλάκη, λίγο έτσι. Έτσι. Θα πάμε μέχρι τις 12 παραίτσα συντροφιά μαζί σας. Με όλα τα τελευταία νέα του Δικεφάλου, κάναμε τις προσπάθειές μας. Αν μπορεί κάποιο παλικάρι από την Ολλανδία, από το Oostenberg, εκεί που ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας, να μας δώσει κάποιο ρεπορτάζ, θα είναι καλύτερα από το να τα πούμε εμείς. Αν δεν μπορέσουν τα παλικάρια, γιατί είδα και ένα live βίντεο που ανέβασαν πριν από λίγο ο Σταύρος, ο Δημήτρη από το ΠΑΟΚ 24, θα το καλύψουμε εμείς το ρεπορτάζ με τις λιγοστές αλλά αρκετά έμπειρες πλέον γνώσεις που έχουμε, γιατί εδώ και μια δεκαετία βαστάμε τα μαρκούτσια που μας ακούτε. Φυσικά θα συζητήσουμε και στην επικαιρότητά μας για τα όσα έχουν γίνει στο πάρα πολύ ενδιαφέρον Μουντιάλ, ένα από τα πιο όμορφα Μουντιάλ που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά είναι φανταστικό αυτό το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ των εκπλήξεων. Ναι. Το οποίο τίνει να γίνει γιούρο, έτσι. Όχι τίνει να γίνει, έχει γίνει γιούρο. Έχει γίνει γιούρο, δηλαδή έξω Ουρουγουάη, έξω Βραζιλία. Αργεντινή, έξω Αργεντινή, έξω τα πάντα. Έτσι. Η υπόθεση πάει στα Ευρώπα. Πες μας λίγο τα δύο ζευγάρια, ποια είναι, Στέλιο. Στα ημιτελικά. Είναι Γαλλία-Βέλγιο και Κροατία-Αγγλία. Γαλλία-Βέλγιο. Ναι. Δύο φοβερές ομάδες. Οι οποίες έπαιξαν πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Θα τις χαρακτήριζα ως ισοδύναμες στην δεδομένη στιγμή. Θα γίνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Πιστεύω ότι κύριο χαρακτηριστικό θα είναι η δύναμη σε αυτή την αναμέτρηση. Ανάμεσα στους Γάλλους. Γάλλους και τους Βέλγους. Και τους Βέλγους. Αναμένονται άκρως ενδιαφέρουσες κόντρες. Έτσι. Επαπέ, Λουκάκου, οι δύο φόροι. Τα δύο αστέρια. Ναι, κλέβουν την παράσταση. Α, μπράβο. Ειδικά με Επαπέ στην προηγούμενη. Τον άλλο, το λένε το Μαυρούλι, Πογκμπά. Ναι, που είναι ο μέσος. Ναι. Που είναι στα χαφ, ναι. Και το άλλο, το αστέρι του Βελγίου, ο Αζάρ. Αζάρ, ναι. Φοβερός. Φεκτάρες όλοι. Φοβερή, ναι. Δηλαδή θα δούμε ματσάρα. Δεν χωράει πρόβλεψη, πιστεύω, σε αυτές τις αναμετρήσεις. Τουλάχιστον για το Γαλλία-Βέλγιο, Στέλιο Παντωνίου. Αν με ρωτούσες, δεν έχω φωνή να σου πω ούτε καν διπλή ευκαιρία σημείο. Είναι ντέρμπι και για κάποιους τα που πάντα, λένε... Ναι, τα πάντα μπορούν να γίνουν. Ναι, και για κάποιους που λένε ότι το Βέλγιο είναι έκπληξη, άμα κάτσει κανείς και δει το ρόστερ της ομάδας του Βελγίου και το τι έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, πώς έχει παρουσιαστεί, θα καταλάβει ότι άμα δεν ήταν το Βέλγιο και αυτοί οι ποδοσφαιριστές έπαιζαν σε μια ομάδα όπως είναι η Βραζιλία, η Γαλλία κτλ., μπορεί οι Books να τους χαρακτήριζαν και ως φαβοροί για την κατάκτηση του τροπέου. Απλώς είναι το Βέλγιο που όλοι, ας πούμε, λένε εντάξει, Βέλγιο. Το έχουν σε πιο κάτω κατηγορία, ας πούμε, από τη Γαλλία. Ας πούμε. Το Βέλγιο το οποίο επέκλεισε την Βραζιλία για να περάσει τα ημιτελικά. Ναι. Πραγματικά ήταν μεγάλη επιτυχία και μεγάλο το επιτεύγμα από το οποίο κατόρθωσε να κάνει το Βέλγιο, το οποίο ήταν στον όμιλό μας, έτσι, στον όμιλο της Εθνικής, αν δεν απατώμε. Και η Κροατία, στην οποία παίξαμε τα προκληματικά, τα μπαράζ.
4 φάγαμε εκεί, 4-0. 4-1. 4-1. Είχε βάλει γκολ, νομίζω. Και 0-0. Ναι. Εδώ. Ναι. Έτσι. Οπότε παίξαμε θεωρητικά η Εθνική Ελλάδος με τις δύο από τις τέσσερις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ναι. Ε? Αυτό είναι. Έτσι δεν είναι. Άρα, μπράβο. Και το Βέλγιο στην προκριματική φάση του Μουντιάλ είχε συνεχόμενες νίκες και το μοναδικό στραβοπάτημα το οποίο έκανε ήταν στο εντός έδρας στα αγώνα με την εθνική μας ομάδα όπου έληξε ισοπαλία. 1-1 νομίζω. Ναι, νομίζω πότε είναι τα μάτς, θυμάσαι, Τρίτη. Την Τρίτη πρέπει να είναι τα παιχνίδια. Νομίζω ότι δεν χάνονται παιδιά και τα δύο παιχνίδια, ιδίως το Γαλλία-Βέλγιο. Και φυσικά και το άλλο το παιχνίδι Αγγλία-Κροατία, η Κροατία-Αγγλία, αν το προτιμάτε. Θα γίνει χαμός, θα γίνει αίμα και άμμος πραγματικά. Και έχω την εντύπωση ότι αν και στις δύο αναμετρήσεις στο πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό πετύχει κάποια από τις δύο ομάδες ένα τέρμα, εκεί θα δούμε ακόμα μεγαλύτερες ματσάρες, με περισσότερη δύναμη, με περισσότερες φάσεις, με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Για το άλλο ζευγάρι, Κροατία-Αγγλία ή Αγγλία-Κροατία, αν προτιμάτε. Έχει κάποια πρόβλεψη, ναι, στην τηλεφωνία. Ναι. Ποιους? Θα περάσουν οι Κροάτες. Και εγώ μαζί σου συμφωνώ. Δεν τους πιστεύω καθόλου τους Άγγλους. Θεωρώ... Θα περάσουν οι Κροάτες. Τους θεωρώ πολύ καλύτερους από τους Άγγλους σαν σύνολο. Σαν σύνολο, σαν ομάδες. Αλλά και. Εντάξει, μπορεί να ακουστεί κάπως τώρα αυτό και σε ατομικό επίπεδο, αν θέλεις. Έτσι, δηλαδή, ο Μόντριτς, οι... Ναι. Οι Άγγλοι δεν έχουν. Ναι, δεν έχουν. Ισχύει. Ο οποίος προχθές έκανε τόσες πάσες εύστοχες, 100 κάτι. Τις οποίες δεν μπορεί να κάνει ούτε μία ολόκληρη ομάδα. Όλοι παίκτες μαζί. Είναι εκπληκτικός ο Μόντριτς. Έτσι, τι να πούμε τώρα. Να πούμε πως το Γαλλία-Βέλγιο είναι την Τρίτη στις 9 και το Κροατία-Αγγλία είναι την Τετάρτη και αυτό στις 9 η ώρα. Για όσους δεν ξέρουν το πρόγραμμα. Νομίζω ότι η φιναλίστ και θέλω να είναι οι Κροάτες. Δεν γουστάρω τους Άγγλους. Δεν τους πάω φράγκο τους κρεόπλαστους. Αυτούς τους Άγγλους, τους κρεόπλαστους. Άνθρωποι οι οποίοι πίνουν τσάι να πούμε μέρα νύχτα, να πούμε μεσημέρι και βράδυ. Τώρα τι είναι. Άνθρωποι να πούμε οι οποίοι έχουν θαυμαστεί τον Ασλαμάρε, φίλε, τώρα τι ψάχνει να δει τώρα. Εντάξει, ναι, και στην πορεία του Μουντιάλ δεν έχουν δείξει και το κάτι. Άλλος έγινε 65 χρονών και τρώει κορφλέξι για πρωινό να πούμε και έχει θαυμαστεί τη Αγγλία. Είναι θαυμαστή τη Αγγλία τώρα. Ναι, και τον Ασλαμάρε, τι θα κάνω. Εντάξει, 65-61, τι θα κάνω. Και τρώει κορφλέξι για πρωινό. Έτσι είναι και οι Άγγλοι, είναι περίεργοι, είναι μυστήριοι. Δεν τους γουστάρω, ρε παιδί. Εγώ, σαν λαό, γενικά, σαν χώρα, την Αγγλία δεν την πάω. Είναι λίγο κρύοι άνθρωποι. Δεν τους πάω, όχι λίγο. Πολύ. Παγοκολώνες είναι. Ναι, είναι. Ναι. Κρυοκολλήξει είναι όλοι. Γι' αυτό έρχονται εδώ και τους βλέπεις. Σαπώνται στα μπυρόνια. Πάνε στα νησιά μας και ξεσαλώνουν σαν ηλίθια. Άμα τα δεις, αχαζεμένα είναι. Άμα πας κάτω στα Μάλια και στην Κρήτη, πας στην Κέρκυρα κάτω στη. Πώς λέγεται τώρα, τα έχω ξεχάσει τώρα, περάσα και τα χρόνια. Στην Ήω κάνουν χαμό εκεί. Ποια Ήω, ρε φίλε. Ποια Ήω. Σκιάθο, εκεί. Στην Κέρκυρα έχει ένα μέρος, δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα, που πέφτει πολύ ξύλο. Κάτω στην Κρήτη πέφτουν τα σούτια της Αρκούδας. Και ένα άλλο μέρος τώρα είναι, δεν μπορώ να το θυμηθώ. Α, και στην Κέρκυρα. Και στην Κέρκυρα. Εκεί στις Μπενίτσες, πώς λέγεται εκεί το μέρος. Έχει ένα μπαράκι, αν το θυμάμαι. Μπαράκι. Καζανόβα, έτσι λεγόταν παλιά που είχα πάει εγώ τουλάχιστον. Σου λέω για το ξύλο της Αρκούδας. Έχει ένα δρόμο με μπαράκια, με αυτά, ξέρω εγώ. Είχα μπλέξει με κάτι Βρωμοάγγλους, να πούμε, το 1998-97 ήταν, που είχα πάει τελευταία φορά εκεί. Να φανταστείς, ήταν 12, 13, 14 Αυγούστου κάπου εκεί. Καταλήξαμε μέσα στο Κολόμπαρο το Καζανόβα να φοράμε σκουφάκια αγιοβασιλιάτικα και να έχω κάτι φωτογραφίες με κάτι μακρόστενα ποτήρια του μισού μέτρου που γράφαν TNT και δεν θυμάμαι τι πίναμε. Στη φωτογραφία είδα τι έπινε. Δεν θυμάμαι. Εν τω μεταξύ είχα πάει ζευγαράκι, ξέρεις. Γύρισα μόνος μέσα μου, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν θυμάμαι. Μόνος σου γύρισες. Ναι, δεν σκάβω. Τσατίστηκε, με παράτησε και έφυγε. Και 1997, 98, κάπου εκεί πέρα, δεν τα θυμάμαι, πέρασα πολλά χρόνια. Αλλά θέλω να σου πω, πίνουν σαν μουλάρια, πίνουν σαν μοσχάρια, δεν έχουν σταματημό, δεν ξέρουν τι πίνουν. Δεν ξέρουν πραγματικά τι πίνουν. Δηλαδή, να σου πω τώρα κάτι. Τι περισσεύματα έχεις μες στο μπαρ? Έχεις λίγο τεκίλα, έχεις λίγο βότκα, έχεις λίγο τσίπουρο, έχεις λίγο ουίσκι, έχεις λίγο τζιν.
Έχεις λίγο, τι να σου πω, το τραμπουί, λίγο ξέρω εγώ Β52, αυτό που κάνα το ναι. σφινάκι, το, τα ανακατεμένα, τα Τία Μαρία και τα ξέρω εγώ. Βάλτουσε και ρε παιδί μου καμιά 28 ποτά. Ντρούγκου, 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 κούνα το εκεί, δώσε το μουλάρι να πιει, θα το πιει. Ναι, δεν έχουν θέμα. Θα το πιει το βόλιο. Δεν θα παριάσουν ναι, τίποτα. Ναι, γι' αυτό λοιπόν εγώ γουστάρω Κροάτες, Κροατία, δαγκωτό και θα περάσουν πιστεύω αέρα. Αέρα, αυτούς τους Άγγλους. Εντάξει, δεν ήταν και κάτι ιδιαίτερο πέρα από τα 6 γκολ που βάλανε σε μια πεθαμένη Κωνσταρίκα. Ναι, δεν. Είδες κανένα ποδόσφαιρο εσύ? Όχι, όχι. Από τους Άγγλους. Και ο Κέιν, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής στην διοργάνωση, τα 3 από τα 6 γκολ που έχει πετύχει τα έχει πετύχει με πέναλτι. Θυμίζει Τζόρτζεβιτς. Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, και το Σαλμπικίδη να έβαζε στον Πάοκ να βαρέσει με το Αγιονέρι να πούμε πέναλτι, θα τα έβαζε. Τον είδα μέσα στη βδομάδα. Πιο πολύ φορμαρισμένος είναι. Του Δημητράκη. το φάγατε το 14. Το λυσάξατε και το. Το φάγατε, το ξεχάσατε κιόλα. Όχι μόνο το φάγατε, το ξεχάσατε κιόλα το Δημητράκη. Εντάξει, το ξεχάσαμε. Εντάξει. Όχι εσείς. Λοιπόν. Ξεχνιέται. Το 14. Ξεχνιέται, τα πάντα ξεχνιέται. Εδώ ξεχάστηκε ο Γκαρσία, ρε. Πού είναι ο Παύλο Γκαρσία? Ακούς τώρα εδώ και κανένα δύο χρόνια ακούς για τον Παύλο Γκαρσία. Ακουγόταν παλιά να τον έφαγε ο Δόνης, τον έκανε, τον έδειξε, τον έρανε αδικημένος και αυτά και μπουρ και ντουρ και αυτά, πάει και αυτός, το ξεχάσανε. Εντάξει, βολεύτηκε το παλικάρι στην ΚΑΠΑ 20, μια χαρά, άξιος ο μισθός του, πιστεύω ότι θα βγάλει πάρα πολλά παιχτάκια, ήδη πρόθεσε έναν προς τα πάνω. Το Μπαλτίδη νομίζω, έναν τέτοιο δεν, που... Δεν το λένε Μπαλτίδη, δεν μπορώ να θυμηθώ πώς το λένε τώρα κι εγώ, αλλά δεν νομίζω ότι το λένε Μπαλτίδη. Κάπως έτσι το λένε, τέλος πάντων. Ναι. Πρόθεσε ένα. Μπαλογιάννη. Α, Μπαλογιάννη. Μπράβο. Ναι, Μπαλογιάννη, ένα. Μπράβο. Ναι, μπράβο. Πρόθεσε αυτό το παλικαράκι και νομίζω ότι ένα-δύο παιχτάκια μέσα σε κάθε ποδοσφαιρική σεζόν θα τα βγάζει. Επίσης πιστεύω ότι ο Παύλο Γκαρσία. Για να μην γίνω αιρετικός, έτσι. Για να μην με κράξετε κιόλα, πώς να το πω. Σε κάποια χρόνια. Σε κάποια χρόνια, κάποια στιγμή ναι, θα κάτσει ως πρώτος προπονητής στο πάγκο του Πάκου. Και εγώ αυτό το πιστεύω. Έκανε πρόσφατα και ένα νέο συμβολέου με την ΚΑΠΑ 20. Ναι. Το θεωρώ σιγουράκι αυτό που σας λέω, χωρίς να σημαίνει κάτι, χωρίς να θέλω να υπονοήσω κάτι, αλλά πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα είναι ο πρώτος προπονητής του Πάκου. Όχι θέλω. Θεωρώ. Το αν θα το θέλω ή όχι θα εξαρτηθεί από την πορεία που θα κάνει η ομάδα του ΠΑΟΚ τους επόμενους μήνες, τον επόμενο χρόνο, τις επόμενες σεζόν. Ας το θέσουμε έτσι με γενικούς όρους για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί είναι και καλοκαίρι και λίγο το IQ χαμηλώνει, να πούμε, τους θερινούς μήνες, να ξέρεις, και όλοι δεν μπορούν να συλλάβουν το πώς μιλάς, το πώς ζητάς, το τι εννοείς και το τι πρέπει να αποκομίζουν. Γιατί δεν βάζουν λίγο προέκταση, το είπα και στο ίντερνετ, στο Facebook, δεν βάζουν προέκταση στη σκέψη τους. Η σκέψη τους φτάνει μέχρι ένα σημείο. Τι εννοώ? Ο ΠΑΟ ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στο Όστενμπεργκ σήμερα. Έγινε η πρώτη προπόνηση το απόγευμα. Έχει έναν φορ ο οποίος έχει επιστρέψει από Μουντιάλ και στις δοκιμές που κάνει για το αυριανό φιλικό που θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τη Στεάου Βουκουρεστίου στις 8 η ώρα Ελλάδος, στις δοκιμές ο Ρασβάν Λουτσέσκου, πες ποιο ποδοσφαιριστή βάζει επιθετικό, το ξέρεις. Το Δημήτρη Πέλκα. Τις προηγούμενες αγωνιστικές ποιον έβαζε επιθετικό? Τις προηγούμενες ημέρες. Το δανεικό που είχαμε στον Παναθηναϊκό, που είναι παιχτάρα για μένα. Το Μιστακίδη, ο οποίος ναι, έχει δείξει ότι έχει την ικανότητα κτλ. Απλώς είναι αλχημία, δεν είναι η βασική του θέση. Να παίζει φορ, και τον Ελκαντουρί, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο ρόλος του πίσω από τον επιθετικό και όχι ο προωθημένος. Δηλαδή... Άρα 16 ημέρες πριν ο ΠΑΟΚ δώσει το πρώτο σημαντικότατο για την παραπέρα πορεία της φετινής σεζόν επίσημο μάτς για τα προκριματικά των ομίλων του Champions League, σήμερα πήγε ο κλασικός φόρτου, θα κάνει ειδικό πρόγραμμα γιατί είναι καταπονημένος από το Μουντιάλ, και ο ΠΑΟΚ έχοντας διώξει τον Κουλούρη, τον Ευθύμη Κουλούρη, τον έχει δώσει δανεικό στον Ατρόμητο, ναι.
κλασικό φορ 100% μόνο έχει τον Πρίγιοβιτς. Τώρα, αλχημίες, εναλλακτικές και τα λοιπά, ναι, μπορούμε να κάνουμε. Όπως το Πέλκα, το Δημήτρη τον Πέλκα, να παίξει κλασικό φορ. Όπως το Γιάννη το Μιστακίδη. Ποιον άλλο να πούμε. Αλκαντουρί, ποιος άλλος μπορεί να παίξει. Που το δοκίμασε κιόλας, να πούμε τον Αλκαντουρί που το δοκίμασε. Να μην βγάλουμε κάτι στο μυαλό μας. Εντάξει, εμένα μέχρι να γελάσω. Και εμένα, αλλά εντάξει, τι να κάνεις. Έτσι, εμένα με έρχεται να γελάσω. Και πιο πολύ με έρχεται να γελάσω με κάτι αστειότητες που ακούω και από έμπειρους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει και τον ΠΑΟΚ. Εμέσως που σαφώς προσπαθούν να δικαιολογήσουν αδικαιολόγητα. Αδικαιολόγητα γιατί? Πόσο καιρό έχει τέλειο ο Παντωνίου που τέλειωσε το πρωτάθλημα? Εγώ δεν θα σου βάλω από το που τέλειωσε το πρωτάθλημα, θα σου βάλω από τον τελικό κυπέλου. Από τις αρχές Μαΐου. Μέσα Μαΐου που τελείωσε ο τελικός του κυπέλου. Ωραία, να σου το πω αλλιώς. Πόσο καιρό γνωρίζει ο ΠΑΟΚ που τερμάτισε δεύτερος ότι θα παίξει προκριματικά για τους ομίλους του Champions League τέλη Ιουλίου? Πόσο καιρό το γνωρίζει? Κάνα 2,5 μήνες, 2. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα πω κάτι άλλο εγώ. Δεν χρειάζεται να πεις. Δεν θα πω κάτι άλλο. Ένα επίτευγμα το οποίο δεν το έχει κάνει ποτέ στην ιστορία του και πραγματικά απορούν ακόμα και οι άνθρωποι της UEFA. Πώς είναι δυνατόν αυτή η ομάδα να είναι τόσο υψηλά στις θέσεις της UEFA και να μην έχει παίξει Champions League. Να έχει παίξει κάποια Zulte Varengen, να έχει παίξει ο Αποέλ, να έχει παίξει η Ανόρθωση, να έχει παίξει η Γάνδη και να μην έχει παίξει ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Απορούν ακόμα και οι άνθρωποι της UEFA. Πώς είναι δυνατόν? Ένα επίτευγμα λοιπόν το οποίο δεν το έχει πετύχει ποτέ ο ΠΑΟΚ στην ιστορία του και δεν βλέπουμε να γίνονται οι κινήσεις οι οποίες κατά την άποψή μας, το λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές ακόμα από το Μάιο, ότι όσο πιο γρήγορα έρθουν οι ποιοτικές καλές μεταγραφές στον ΠΑΟΚ, τόσο πιο έτοιμος, τόσο πιο περισσότερες πιθανότητες θα έχει να πετύχει αυτό το επίτευγμα. Και αν δεν καταφέρει να το κάνει, γιατί θα μιλάμε για ένα θαύμα, παιδιά, αν ο ΠΑΟΚ περάσει και παίξει προκριματικά και παίξει στους ομίλους του Champions League, θα μιλάμε για ένα θαύμα. Ιδίως έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Που ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια μισή μεταγραφή. Έχει πάρει τον Χατσερίντη και τον Βραζιλιάνο, τον Ζαμπά. Δύο μεταγραφές. Θα μιλάμε για ένα θαύμα. Πραγματικά. Γιατί παίζει με μια ομάδα σε 16 μέρες η οποία έχει τεράστια εμπειρία. Τεράστια εμπειρία τα τελευταία δύο χρόνια από τους ομίλους του Champions League. Πάρτε και δείτε τα προηγούμενα χρόνια πότε απουσιάζει η Βασιλεία από το Champions League. Και εκτός από αυτό έχει περάσει και τους ομίλους. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρει και προκρίσεις και στην επόμενη φάση. Έχει πάει και στα νοκάουτ. Μιλάμε ότι και σε εθνικό επίπεδο, στην εθνική Ελβετίας, έχει ποδοσφαιριστές. Είδες που έφτασε η εθνική Ελβετίας, είδες τι επίπεδο υπάρχει. Έχει και την εμπειρία του Champions League. Δεν άλλαξε, από ό,τι λένε οι πληροφορίες και πάρα πολλοί τους ποδοσφαιριστές, ό,τι αλλαγές είναι να κάνει, τις κάνει μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Και θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έπρεπε να έχει ήδη ενισχυθεί τουλάχιστον στις θέσεις που ζήτησε ο προπονητής. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου για να ζητήσει παίκτες σε δύο θέσεις δεν είναι κανένας άσχετος, δεν είναι κανένας χθεσινός, δεν είναι κανένας βλάξ. Αλλά βλέπω τις αντιδράσεις από πολλούς φίλους και από έμπειρους του χώρου και δεν μπορώ να το αντιληφθώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Λες και θα βάλουν το χέρι τους στην τσέπη τους αυτοί και θα τα πληρώσουν. Λες και ο ΠΑΟΚ έχει κανένα μεγαλομέτωχο ο οποίος είναι φτωχομπινές και δεν έχει που στον, δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Λες και δεν έχει αποδείξει ο Ιβάν Σαββίδης ότι βάζει το χέρι στην τσέπη και πλερουά. Να σας πω ένα παράδειγμα πρόσφατο. Πέρσι ο ΠΑΟΚ έπαιξε Ευρώπη? Όχι. Θυμάστε πότε γίνανε οι τέσσερις μεταγραφάρες? Μετά τον αποκλεισμό. Ποιος είχε έρθει? Βιερίνια, Ζαπράνο, Μακ
και ο Μαουρίτσιο. Ναι. Αν θυμάμαι καλά. Πολύ σωστά θυμάσαι. Γύρω στα 10-15 εκατομμύρια ήταν όλα αυτά. Χωρίς να παίξει ο ΠΑΟΚ Ευρώπη. Και ρωτώ εγώ. Φέτος που γνωρίζει εδώ και 2,5 μήνες. 2 μήνες θα σου πω εγώ, να μην γίνω υπερβολικός. Ότι θα παίξει με μια ομάδα επιπέδου Champions League που την έχει την απαιτούμενη εμπειρία. Είναι μια σκληροτράχυλη, έμπειρη, πάρα πολύ καλή ομάδα και πρέπει να την αποκλείσεις για να περάσεις στην άλλη φάση, μήπως και περάσεις στην επόμενη, μήπως και παίξεις στους ομίλους του Champions League. Και πάρε στο μαρούλι. Αλλάξει την ιστορία σου. Τι έχουν κάνει αυτοί που είναι μέσα στον ΠΑΟΚ? Ποιες είναι οι κινήσεις ουσίας? Ποια είναι η βοήθειά τους? 15 ημέρες πριν ο ΠΑΟΚ παίξει το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τα προκριματικά του Champions League στο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ένας Χατσερίδη και ένας Βραζιλιάνος φερέλπης ποδοσφαιριστής. Ζήτησε ο Λουτσέσκου φορ? Πες μου Ρεστέριο, ζήτησε ή είμαι εγώ, είμαι βλάκας, είμαι χάζος και τα λέω από το μυαλό μου? Και τα ζήτησε και στους ανθρώπους. Ζήτησε χαφ. Ζήτησε. Ζήτησε φορ. Ζήτησε. Πήρανε? Όχι. Πότε? Δεν έρχονται λέει στην Ελλάδα. Ποιος δεν έρχεται ρε Καραγκιόζη? Ποιος δεν έρχεται? Ποιος δεν έρχεται ρε? Που με αβαντάρεις και με γλύφεις να πούμε τη διοίκηση, γιατί? Ποιος δεν έρχεται ρε στην Ελλάδα? 1,5 μήνα παρακαλάτε τον Μπούκι, τον Μπουμπούκι, να μην πω τίποτα άλλο. Και το Βέρμπλουμ σας κοροϊδεύουν και παίζουν παιχνίδια στην πλάτη σας. Και μου λες δεν έρχονται στην Ελλάδα με το μαρούλι ζεστό? Άντε ρε παγαίνετε από εκεί πέρα. Να μας κάνετε να, ξεχάσετε, να ξεχάσουμε την ιδιότητά μας. Και αυτά που ξέρουμε, αυτά τα λίγα που έχουμε μάθει τέλος πάντων. Στα 35 χρόνια που πάμε στην Τούμπα, αυτά τα λίγα που ξέρουμε κι εμείς. Δεν μπορώ να σας καταλάβω μερικούς. Τι φοβάστε, να μην σας τραβήξετε αυτή ο Μίχελς? Να μην σας δώσει καμιά ξυλιά στον κόλο ο Γιωργάκης με τον μπαμπά του? Τι φοβάστε ρε? Και αβαντάρετε εκεί που δεν πρέπει. Να τα βλέπετε τα πράγματα αντικειμενικά και να μην έχετε παροπίδες όπως τα άλογα στον δρόμο. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να ήταν έτοιμος. Γι' αυτό πληρώνονται αυτοί που είναι εκεί πέρα μέσα. Κοίτα, δεν ψευτοπληρώνονται, πληρώνονται. Ο ΠΑΟΚ τώρα που μιλάμε έπρεπε να είχε φορ καλύτερο από τον Μπριγιοβίτς και εξάρει καλύτερο από το Βέρμπλουμ. Και να τον έλεγες μια πιστολιά στα νεφρά και το μάνατζερ και το Βέρμπλουμ και τον έλεγες κύριε χάσατε. Να πάτε αλλού τώρα. Όπως έλεγε η διαφήμιση στα παγωτά. Να πάτε αλλού. Αν θες να λέγεσαι μεγάλους σύλλογους. Αν θες να σε υπολογίζουν οι μάνατζερ, οι ποδοσφαιριστές. Και να παίζει δυνατά το όνομά σου στην Ευρώπη. Τέτοιες κινήσεις πρέπει να κάνεις. Οι διάφοροι. Οι φιλτραρισμένοι, οι γνωστοί γλύφτες, οι γνωστοί οσφιοκάμπτες, οι γνωστοί συμβεριντολόγοι, οι οποίοι αβαντάρουν και διαμορφώνουν λαδασμένη την κοινή γνώμη του λαού του ΠΑΟΚ, ας μπουν στις τρυπούλες τους. Γιατί αν σας κάνω μια ερώτηση ρε κατσίκια, κατσίκια, δεν θα ξέρετε να απαντήσετε και θα με κοιτάτε σαν χαζό. Σαν αυτό τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βγαίνουν στη τηλεόραση και δεν ξέρουν να μιλήσουν και θα μιλάτε και θα κοιτάτε. Παξιμάδια κατεψυγμένα όλα. Να λάβετε υπόψη σας ότι κάθε χρόνο γίνονται τα ίδια. 34 γίνονται τα χρόνια που ο ΠΑΟΚ δεν πήρε πρωτάθλημα του χρόνου, αν δεν το πάρει. Και στην ιστορία του Champions League δεν έχεις παίξει. Τι μου λέτε ρε κατσίκια εμένα τώρα? Και ο ΠΑΟΚ έχει καλό ρόστερ και είναι έτοιμη η ομάδα από πέρσι και δεν χρειάζεται μεταγραφές. Ποιος είσαι εσύ ρε? Θα πεις να χρειάζεται μεταγραφές ή δεν χρειάζεται?
μπορεί να σταθεί σε μια χρονιά που θα έχει 60 μάτς. Θεωρητικά δεν πρέπει να πάρεις μια φοράκλα ακόμα να σου βγάλει τις παιχνιδάρες που έχεις να κάνεις με τη Βασιλεία, να την περάσεις να πάει να παίξει με καμιά άλλη ομαδάρα, να την περάσεις και αυτή να παίξει και το τρίτο μάτς και τα δώσεις όλα για όλα εκεί, να πάρεις το κύπελο και το πρωτάθλημα ξανά κατουρώντας. Ή αν δεν σου κάτσει το Champions League να κάνεις μια καλή πορεία στο Europa League. Ή να χτίσεις παρακαταθήκη για την επόμενη χρονιά να παίξεις στο Champions League. Από τώρα θα τους πάρεις. Πότε θα τους πάρεις? Τέλη Αυγούστου. Τέλη Αυγούστου μπορώ και εγώ να φέρω μεταγραφή, ρε, που είμαι υδραυλικός. Και δεν είμαι manager. Και δεν είμαι τεχνικός διευθυντής. Τέλος Αυγούστου και η Κουτσιμαρία. Αν δεις τώρα και στο Συμπολίτη, που είναι σε άλλη κατηγορία, και στο Νεοφώτη, στο Συμπολίτη, θα κάνουν τέλος Αυγούστου μεταγραφές. Τι να σε κάνω τότε? Κοίταξε όμως, τέλος Αυγούστου μπορεί να παίζει για άλλη διοργάνωση. Όχι για το Champions League. Μπορεί να παίζει για τη δεύτερη διοργάνωση που παίζει κάθε χρόνο. Όπως λέει ο Νικόλας, το Ουεφάκι. Και οι φίλοι μας οι Γάβροι, που δίνουν κόλο τώρα για το Ουεφάκι. Γιατί δεν ξέρω αν θα παίζουν και στο Ουεφάκι. Κατάλαβες, τέλος Αυγούστου που μου λέτε ότι οι μεταγραφές τελειώνουν τέλος Αυγούστου, μπορεί να παίζει για το Ουεφάκι. Όχι για την καλή τη διοργάνωση. Όχι για να πας να δεις το γήπεδο της Μπαρτσελώνα. Όχι για να έρθει η Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο γήπεδο της Τούμπας να κουνήσει εντόνι και να τρελάνεις τον κόσμο και να πάρεις τα 25-30 μαρούλια. Καταλάβατε γιατί μας λέτε γκρινιάριδες, μαϊντανούς και κοπρόσκυλα? Κράξτε μας. Δεν με νοιάζει καθόλου. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Τα έχω ζήσει στο πετσί μου 10 χρόνια τώρα. Πείτε μου υπερόπτη, πείτε μου ό,τι θέλετε, βρίστε με, δεν με νοιάζει. Ξέρετε γιατί? Για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί κάθε χρόνο σας τα λέω Ιούλιο, Ιούνιο, Μάιο και βγαίνετε ρε κατσικοπόδαροι, αβανταδόροι, γλύφτες και μου τα λέτε τον Νοέμβριο και τον Οκτώβριο. Γι' αυτό αυτοί είστε. Γιατί δεν έχετε την ευθυξία, την αξιοπρέπεια και τον αδρισμό να παραδεχτείτε ότι αβαντάρατε ή γλύψατε λάθος για προσωπικό ιδιον όφελος ή από άγνοια ή από βλακεία ή από πολλά ή. Καταλάβατε ρε κατσίκια? Αφήστε μας να τρώμε το χρέωμα. Αφήστε μας να γινόμαστε οι κακοί. Βρίστε μας, δεν πειράζει. Αλλά κάποια στιγμή θα γυρίσετε και θα πείτε δίκιο είχαν. Καλά λέγανε ρε αυτοί εδώ που τους βρίζαμε εμείς το καλοκαίρι και τους λέγαμε ο τάδε, ο δίνε, ο χι, ο ψι, ο έτσι, ο αλλιώς. Καλά λέγανε τα παλικάρια. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα Πανόδερο, Τάσο. Γεια σου φίλε Θόδωρε. Έλα, τι γίνεται, σε κνευρίσανε πάλι, γιατί ρε αγόρι μου? Δεν με κνεύρισε κανείς, μονόλογο κάνω τους ώρα. Εντάξει. Απλά ακούω πολλά και διάφορα και από έμπειρους ανθρώπους, από μεγάλους ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει και τον ΠΑΟΚ από άλλα πόστα τέλος πάντων. Ακούω και μερικά κατσίκια τα οποία δεν ξέρουν πότε πήρε ο ΠΑΟΚ τα κύπελα και τα πρωταθλήματα και έχουν και άποψη. Μας βάζουν και χέρι. Υπάρχει και μου γυρνάνε τα μυαλά δωδωρε. Υπάρχει η ακοπροαίρετη κριτική, έτσι. Υπάρχει και η καλοπροαίρετη. Εσύ τώρα την πορεία σου στον ΠΑΟΚ την ξέρουν όλοι. Δεν χρειάζεται να πούμε να βγάλουμε τώρα ΠΑΟΚόμετρο ποιος της. Δεν υπάρχει ΠΑΟΚόμετρο, Θόδωρε. Ούτε το κάνω εγώ για να έχει ή να έχω ή για να έχει ως τέλος την αναλογία. Εμένα προσωπικά, ρε φίλε, εγώ άμα θα δω τον ΠΑΟΚ να παίξει Champions League, αυτό δεν με ικανοποιεί. Ακριβώς, γι' αυτό το κάνεις. Αυτό δεν με ικανοποιεί. Αλλά κρούει τον κόλλο του κινδύνου. Δηλαδή είσαι από εκεί πέρα πάνω, λες είμαι έτοιμος τώρα να δαγκάσω να πάω Champions League.
δεν πιστεύουν, εδώ είχες πει κάτι στην UEFA, έτσι. Έχουμε φτάσει μέχρι την 30η θέση και δεν έχουμε παίξει Champions League, φίλε. Και έχει παίξει Καραμπάχ. Αυτό λέω. Young Boys, δηλαδή. Θα τρελαθείς τώρα. Ήρθε η ώρα, δηλαδή τώρα έχουμε δυνατό σωματείο, έχουμε δυνατό κορμό. Έχουμε 5-6 χρόνια μια προεδράρα που τα πληρώνει όλα κασέρι και δεν τα βάζουμε μαζί του προς Θεού. Δηλαδή όταν γρινιάζει δεν τα βάζεις μαζί του. Απλά βγάζεις και το παράπονο σου. Χτυπάς τον κούνα του κινδύνου. Λες ρε παιδιά, εδώ είμαστε. Δηλαδή με δύο διαφορετικές κινήσεις, με μια σεντεφοράκλα με την είχαμε τώρα, πάμε για Champions League, για άλλα πράγματα. Αλλάζουμε επίπεδο. Λοιπόν, ξεφύγαμε δηλαδή από το επίπεδο της Ελλάδας. Και ας περάσουμε και ας βγούμε έξω από τον πρώτο γύρο. Δεν πειράζει ρε παιδί μου. Στο Champions League ας παίξουμε και ας κουνηθεί το σεντόνι στην Τούμπα. Και δεν βαριέσαι μετά. Ας πάμε UEFA. Στο UEFA ας κάνουμε μια πορεία. Αλλά να μπούμε ρε παιδί, μια φορά στο Champions League πρέπει να μπούμε κι εμείς. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι η μεγαλύτερη μπούμε... πρόκληση της ιστορίας του ΠΑΟΚ αυτό. Το να μπει στο βέβαια. Ρε Στέλη, αν δεν μπούμε τώρα με αυτόν τον πρόεδρο, με αυτή την ομάδα, πότε θα μπούμε. Εκεί είναι η ερώτηση. Αυτό. Αυτό. Δηλαδή αν θα ξανάρθουν, γιατί η ιστορία κάνει κύκλους. Μπορεί, το απεύχομαι φυσικά, κάποια στιγμή να ξαναρθούν μαύρα χρόνια. Τι θα κάνουμε. Θα λέμε τότε τι λάθος κάναμε που δεν πήραμε μια φοράκλα, ξέρω εγώ. Όπως με το φάξ τότε του Αναστασιάδη που ακόμα το λιβανίζουμε. Άντε τότε θυμάμαι... δεν είχαμε και πρόεδρο, έτσι. Καλά, τότε ήταν περίεργα χρόνια. Θυμάμαι άλλη μια χρονιά που πάλι έτσι γκρινιάζαμε, τσιρίζαμε, γκαρίζαμε, φωνάζαμε. Το ΠΑΟΚ, αν θυμάστε, ήταν η χρονιά που έκανε μεταπόληση το Λούκας και πήρε 6 εκατομμύρια ευρώ. Έμεινε με τον Αθανασιάδη για ένα φόρο. Παίξαμε με τον Άγιαξ και αν θυμάστε ο Αθανασιάδης, χάσει... νομίζω ότι ήταν εκείνη η χρονιά που δεν έβαλε γκολ. Ναι, δεν είχε βάλει γκολ στο πρωτάθλημα. Είχε βάλει γκολ στον Άγιαξ. Είχε βάλει το πρώτο πριν γίνει το 1-1 και δεν έβαλε γκολ στο πρωτάθλημα. Έλα ρε συντάσσω τώρα 7 τετατέτ στην Τούμπα μέσα και δεν μπορούσε σήμερα το βρίσκεται για τώρα. Ναι, αλλά κάτσε ρε Θόδωρε. 90 ημέρες εκείνη τη χρονιά. Ξέρανε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει φορ. Ναι. Ποιον είχε ο ΠΑΟΚ πάλι, θυμάσαι, ποιον είχε αλλαγή του Αθανασία, θυμάσαι. Άμα σου πω δεν θυμάμαι. Τον Ευθύμη Κουλούρη είχε πάλι, φίλε. Πάλι τον Κουλούρη είχε. Ποιον είχε. Πάρε και βάλε. Τότε μας τον βγάζανε για ταλέντο, εντάξει. Εσύ, δεν έχω κάτι με το παλικάρι. Να κάνει καλή πορεία και να διαπρέψει τον ατρόμητο και μακάρι να γυρίσει και να είναι αυτό το πρώτο βιολί στον ΠΑΟΚ. Για όλους τους παίκτες το εύχομαι αυτό. Αλλά 90 ημέρες δεν μπόρεσες να βρεις επιθετικό για να παίξει ο ΠΑΟΚ Champions League. Δεν υπάρχει αυτό. Κάνουμε δηλαδή πάλι, θυμάμαι, μου έρχονται στο μυαλό εκείνη η χρονιά πάλι που παρακαλούσαν τελευταία Δευτέρα 8 η ώρα τελειώνει μετά. Τι είναι αυτά, 90 μέρες είχες μπροστά σου, ρε Κατσίκη. Ποια Δευτέρα 8 η ώρα τελειώνει μεταγραφές. 90 μέρες είχες μπροστά σου, ρε. Τι έκανες. Σου πατάσω εκεί, πρέπει να έχεις έτοιμος 5-6. 6 εκατομμύρια ευρώ πήρες. Βάλε και τα δύο του Μπερμπάντοφ που αποδεσμεύτηκε εκείνη τη χρονιά. 8. Πούλησε και το Μακ 3,5, 11,5. 11,5 χαρτιά πήρες και δεν πήρες δεύτερο φορ. Άμα λέω ψέματα, ας βγει κάποιος να με διαψεύσει. 11,5 εκατομμύρια. Δύο λεπτά. Τι κλίκα υπήρχε όμως στον ΠΑΟΚ, δεν την ξέρεις, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι υπήρχε καμία κλίκα, φίλε. Έλα, διστάζω τώρα τι ήταν τα εγώ, φίλε, τώρα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία κλίκα. Επίσης πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αφελέστατοι και άνθρωποι οι οποίοι κοιτάνε μόνο το πορτοφόλι τους, την τσέπη τους και την πάρτι τους και δεν τους ενδιαφέρει η ομάδα. Εγώ έτσι το λέω. Την πάρτι τους όλοι την κοιτάνε, αλλά υπάρχουν και παίκτες που κάνουν τα αποδυτήρια άνω κάτω. Δεν στο φορτούνι στον Ολυμπιακό. Μπορεί να σένεται να παίζει μέσα, αλλά βλέπεις. Το ξέρουν και οι ίδιοι γάβες να πούν, γι' αυτό προσπαθούν να τον πουλήσουν. Να σου πω κάτι, Θεοδωρέ μου. Εγώ αν διαπιστώσω τον οποιονδήποτε, όποιος λέγεται, όπως και ονομάζεται αυτός, εγώ αν ήμουν προπονητής ή αν ήμουν team manager ή αν ήμουν μέσα στη διοίκηση τα λοιπά και μάθαινα π.χ. ότι ο Τζαβέλας έκανε τα να πού τα αποδυτήρια, την επόμενη μέρα δεν πάνε κολλά. Δεν το έκανε ο Ιβιτς, δεν το έκανε ο Ιβιτς με τον τέτοιο, δεν το στείλανε. Με ποιον? Με τον Μίχελ, δεν τον στείλανε τον Τζαβέλα. Δεν πήγε ο Ιβιτς τότε πάνω και τον είπε εγώ αυτός και τον στείλανε τον Τζαβέλα. Βέβαια. Έγινε, ναι. Τρεις φορές ο Άγγελος Ανσιάδης είχε πει τρεις φορές τον έδειξε ο Τζαβέλα, τις δύο τον έφερε ο Ζήσης πίσω. Να ξέρεις. Και τον κατέβασαν στην ΚΑΠΑ 20, ούτε καν. Δηλαδή, άμα ήταν άλλος ποδοσφαιριστής και είχε κόντρα με τον προπονητή, θα είχε φύγει ήδη από την ομάδα. Για να συνοψίσουμε, για μένα, Θοδωρή και Στέλιο, δεν φταίει ο παίκτης που θέλει να κάνει το μάγκα μέσα σε μια ομάδα.
φταίει είτε ο προπονητής, είτε η διοίκηση που τον ανέχεται, όπως λέει ο Στέλιος. Πάρα πολύ σωστά. Τι με νοιάζει, εμένα είναι κολλητός του γιού του Προέδρου. Δεν με νοιάζει, ρε. Τα κολλητιλίκια του γιού του Προέδρου με τον οποιοδήποτε παίκτη και τα γούστα έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Κάντε ό,τι γουστάρετε, δεν μας νοιάζει. Ναι. Και καλά κάνετε. Τελικά, μπορεί να είστε φιλαράκια, να είστε κολλητάρια, να πηδάτε μαζί, να πίνετε μαζί, να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Αλλά μέσα στο γήπεδο δεν θα ανακατεύεται κανείς πέρα από τον προπονητή και πέρα από τον τεχνικό διευθυντή. Τελειώσαμε. Απλά πράγματα. Αν θες να λέγεις σοβαρή ομάδα. Όταν ήρθε η ώρα να το φάνε όμως, έδειξε και ο Σαββίδης, ο Γιωργάκης, ότι τον νοιάζει η ομάδα. Έτσι, όχι το κολλητιλίκι, είδες ότι τον έφαγε έφτασε σε μια ώρα. Έφτασε στο αμήν όμως για να τον φάει. Όταν έχει το προπονητή σου και σου λέει ή εγώ ή αυτός, ναι. Διαλέγεις προπονητή. Και τι να το κάνω, ρε φίλε, ξεφτυλίστηκα εγώ με 3-1, κέρδισα στο 72 τον Ατρομητούλη και έχασα 3-4. Σίγουρα, ναι. Τι εντάξει. Να το κάνω εγώ τότε. 3-1 κέρδισα μέσα στη γήπεδό μου τον Ατρομητούλη. Με τον Καραφλό τον Παπαδόπουλο στην επίθεση, αν θυμάσαι, και έχασα 3-4 στο 93, έλεγε 3-4. Πάω κατ' ρωμ. Εγώ είναι από τις πιο ντροπιαστικές βραδιές της ζωής μου. Οπαδικά. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και στην τελική και οι υπόλοιποι παίκτες, άντε ο ένας βλέπεις δεν παίζει, σέρνεται, θέλει να φάει τα γκολ. Πήγαινε ο άλλος, πιάσαν το λαιμό και πες τον παίξερε κουφάλα, θα σε πατήσω κάτω. Δηλαδή κάπου να σηκώσει και ένα στο ανάστημά του. Δεν υπήρχε κάποιος να το ορθώσει στο ανάστημά του από τους άλλους. Μετά λέμε αρχηγοί τέτοια. Δεν γίνεται αυτό ρε παιδιά. Ένας παίκτης δηλαδή να κάνει την πιανόλα και οι άλλοι να κοιτάνε. Πιάστον και πέστον έτσι και έτσι ρε φίλε. Δεν γίνεται αλλιώς. Εκτός και αν είναι όλη η ομάδα μιλημένη μετά έτσι. Αλλά εκ των πραγμάτων, εκ των υστέρων δηλαδή, αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν το πρόβλημα και καλά έγινε και έφυγε κιόλας. Ο καλύτερος παίκτης να είσαι. Άμα δημιουργείς πρόβλημα, δρόμο. Δεν γίνεται αλλιώς. 11 παίζουν, δεν παίζει ένας. Κοίταξε εδώ τώρα, εμένα παικτικά ο Τζαβέλας μ' άρεσε. Και εμένα μου άρεσε, εγώ δεν θα σου πω ότι ήταν κακό. Σκυλί μαύρο ήταν, αλλά ήταν βλάξ. Ναι, σαν το ήταν άμυαλος, γιατί μπορούσε να σε κρεμάσει όλη την ομάδα μέχρι και ατομικά τον οποιοδήποτε τερματοφύλακα ήθελε να φάει. Πρόσεξε τι σου λέω. Ναι. Ήθελε να φάει ένα τερματοφύλακα για να παίξει άλλος. Σε έχει στείλει αγόρι μου, δεν έχεις πάρει χαμπάρι. Αυτό είναι το προβληματικό του χαρακτήρα, ρε φίλε. Καταλάβες. Καλός στόπερ ήταν, σαν αριστερό στόπερ. Γρήγορο, δυνατό. Αν και πολλές φορές όταν τρελόταν πήγαινε, έδινε κάτι κλωτσιές, αλλά τέλος πάντων. Πίσω αριστερά έπαιζε η θέση του. Μετά δεν και τι. Μονακό που έπαιζε. Στο πλάι. Αριστερό ή πιστοφύλακα. Αριστερό. Προέκυψε και έγινε στόπερ. Σε εμάς έγινε στόπερ. Ναι. Σε εμάς και σαν στόπερ τα πήγε πολύ καλά. Δεν τα πήγε άσχημα. Άσχετο το ένα μετά. Τώρα θα δει αλλαγή του Βιερίνα τον Κρέσπο. Τι μπορεί να πάρουμε κάποιον. Θα δούμε. Καλά, έχει το Λεβέκ. Ο Λεβέκ, φίλε, αυτό και αν δεν είναι ντροπή στην ιστορία του Πάου. Ο Λεβέκ, επειδή. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Είστε κατσίκια όλοι σας. Ο Λεβέκ είναι παιχταράς. Και τι έγινε, παίζει. Ο Λεβέκ θα αφήσει η εποχή στον Πάου, αν τον αφήσετε ήσυχο. Γιατί ποιος τον πείραξε, ζητάει. Τον έχει φάει, ρε φίλε. 10 φορές είπε για τον Λεβέκ. Ο Λεβέκ. Τον είδε στο Λεβέκ, μωρέ. Αυτό είναι το θέμα, γιατί τον είδε. Δεν τον είδε. Σίγουρα το είδε. Νομίζω εσύ και η μάνα του το λέτε αυτό, ότι είναι παιχταράς και τον έχετε φάει. Και δεν είμαστε και κουμπαριό, δεν είμαστε και κουμπαριό. Να σου πω, στα Μοσχάρια έκανε η μπλούζα. Φίλε, τίτα ήταν. Το παιδοβούβαρο. Καλά ρε φίλε, 3-6 δάσκεται, τον έκανε. Τρώει πολύ, έχει μάγειρες τώρα. Πες το Μοσχαραγιό, πάπλωμα δεν έχω να το δώσω. Έτσι πες το. Μετά πάμε σε κατηγορία παπλώματος. 3-6 λάτζε, φίλε. Τέλος τον πάνω. Είπα, Θοδωρή, ολοκλήρωσε να πάρουμε και τους άλλους. Τα φιλιά μου Πανόβερο, καλά να είστε παιδιά όλοι. Και τα λέμε φέτο χρόνο, έτσι. Να είστε καλά, Θοδωρή, και χαρήκαμε που σε γνωρίσαμε από κοντά και πήγαμε και μια ρετσίνα παρέουλα και τα είπαμε όμορφα και ωραία. Επίσης χάρηκα και στο επανειδή θα ξανάρθω κάποια στιγμή. Ελπίζω να τα ξαναπούμε να βολέψει. Έγινε καρδάση, να είσαι καλά. Έγινε. Για χαρά, για χαρά. 23-10-287 και 3 οχτάρια οι γραμμές είναι ανοιχτές. 6-9-45-287 και 3 οχτάρια για επικοινωνία με την εκπομπή. FM κενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526 οι ντροπαλούλιδες. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για χαρά. Καλησπέρα. Τι κάνετε, είστε καλά. Καλά είμαστε. Εσύ. Να είστε πάντα καλά. Και εσύ να είσαι. Λοιπόν, μέχρι τώρα έχουμε παίξει στην κορυφή της επίθεσης στην προετοιμασία με τον Μιστακίδη. Χθες έπαιξε ο Καντουρί και σήμερα έπαιξε ο Πέλκας.
Ναι. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε που θέλω να το πάω, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, με συγχωρείτε, ρε παιδιά, αυτός ο Κόντε λέπρα έχει. Δεν ξέρω, ρε φίλε, γιατί τον πήρανε. Δεν ξέρω. Ειλικρινά, γιατί τον παιδιά, ένας μέτριος, ένας καλός παίκτης σήμερα είναι πολύ πιο χρήσιμος εν ώψη βασιλείας από έναν πάρα πολύ καλό σε 31 Αυγούστου. Δηλαδή, πραγματικά, σωστό. Έλεος. Σωστό αυτό που είπες. Να συμπληρώσω κάτι. Ένας Κόντε σήμερα είναι πολύ πιο χρήσιμος από ένα Βαν Νιστελρόι στις 31 του μήνου. Παιδιά, είναι απίστευτο. Μου επιτρέπεις να συμπληρώσω κάτι, όλοι, φίλε, σε αυτό που λες. Συμπλήρωσε. Ένας καλός Κόντε, ο οποίος είναι γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας του ελληνικού πρωταθλήματος. Παλικάρι μου, αυτή τη στιγμή ο Κόντε τον παίρνει στο πικ της καριέρας του. Ούτε κουτσό άλογο που ψάχνει από θεραπεία είναι, ούτε τίποτα. Άργησε, εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι 30 χρονών. Έπαιζε Β' Γ' Ισπανίας, το καταλαβαίνω, αλλά αυτή τη στιγμή τον παίρνει στο κορύφωμα της καριέρας του. Και στην τελική τον παίρνει για να μην σπάσει ο διάολος το ποδάρι του. Τον παίρνει γιατί θα μπορούσε να μην κάνει αυτός ο κοντοπίθαρος της Ελβετίας το 1-2 στο 90 και να έπαιζε Σερβία στα προημιτελικά και θα σου λέω εγώ αντίο ζωή μετά. Εντάξει, γιατί ουσιαστικά ο προγραμματισμός σου όλος βασίζονταν στο match Βραζιλία Ιουγκοσλαβία, Σερβία, που νίκησαν οι Βραζιλιάνοι και τους πέταξαν έξω. Συγγνώμη, φίλε, αυτό το πράγμα δεν είναι. Συγγνώμη λίγο, αυτό το πράγμα. Μιλάμε τώρα για. Μισό λεπτό. Μιλάμε τώρα για υπολογισμούς από καρτούν, όχι από υπεύθυνους ομάδας. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι αυτό το πράγμα δεν είναι προγραμματισμό. Το Χιούι, το Λιούι και το Ντιούι να σου κάνουν προγραμματισμό. Και από πάνω επιστάτησαν ο Ντόναλντ Ντακ. Μιλάμε τώρα για τέτοια κατάσταση. Και φυσικά. Εννοείται ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχει ο Μίχελ. Γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος να ισχυρίζεται ότι έπρεπε να πάρει δεύτερη ευκαιρία ο Λεδέκ. Μόνο αυτός που τον έφερε. Μόνο αυτός που τον έφερε, παιδιά. Πραγματικά είναι απίστευτο. Απίστευτο ότι δεν έχουμε δεύτερο ευκαιρία. Όλοι φταίνε για τον Λεδέκ. Δεν φταίει μόνο ο Μίχελ. Και ο Λουτσέσκου φταίει. Ναι, καλά. Έτσι να λες και έτσι να πιστεύεις εσύ. Έτσι λέω. Γιατί. Εγώ θα σας πω κάτι το οποίο δεν θα πω όνομα, εν πάση περιπτώσει. Μίλησα με ένα πολύ καλό παιδί που κάνει ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ καλό, τον ξέρετε όλοι. Το λέω, πες κάτι. Λέει, τα λέμε ρε εσύ, τα λέμε και για τον Μίχελ και μας βάζει χέρι δημόσια ο Γιώργος Σαββίδης. Μας βάζει χέρι δημόσια. Τα λέμε και μας βάζει χέρι δημόσια. Λέει, άντε θα κάνω τον ήρωα. Επειδή δηλαδή έκραξε ο δημοσιογράφος, ας πούμε, κάποιες επιλογές του Μίχελ και τους έβαλε χέρι ο Γιώργος Σαββίδης. Τους έβαλε χέρι δημόσια ο Γιώργος Σαββίδης, ακριβώς. Ότι θέλουν να κάνουν κακό στην ομάδα και τέτοια. Μην το συζητάς τώρα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι σχέση έχουν με αυτό το Μίχελ εκεί πέρα μέσα. Η δουλειά του πάντως δεν είναι για μένα, από αυτά που βλέπω τουλάχιστον, κάτι το ιδιαίτερο για να αξίζει τέτοια στήριξη. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, να σας πω κάτι. Η μεγαλύτερη μας ελπίδα αυτή τη στιγμή είναι ότι η Βασιλεία πουλάει τους παίκτες της. Η Βασιλεία πουλά τους παίκτες αυτή τη στιγμή. Και αντί εσύ να κάνεις μια κίνηση παραπάνω, κάθεσαι και από 6 δισεκατομμύρια ανθρώπους παρακαλάς μισό ποδοσφαιριστή που είναι ο Πούκι και 1,5 που είναι ο Βέρμπου. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει που η Βασιλεία πουλάει τους παίκτες? Γιατί δεν το γνωρίζω εγώ, τώρα το μαθαίνω από σένα. Ξέρεις τι σημαίνει? Έχει πουλήσει τρεις βασικότατους. Το όνομά σου, άμα θες, το όνομά σου. Όχι ένα. Αποστόλης. Τρεις βασικότατους έχει. Αποστόλης, ξέρεις, σημαίνει αυτό για μένα που πουλάει η Βασιλεία τρεις από τους βασικούς παίκτες. Ότι δεν μας υπολογίζει. Γεια σου. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό, λοιπόν, που δεν μας υπολογίζει. Και για να πούμε την αλήθεια τώρα. Ναι, ολοκλήρωση. Να πούμε την αλήθεια τώρα. Είναι ντροπή, παιδιά. Ντροπή, πραγματικά είναι ντροπή. Μία ομάδα που έχει 100 άτομα στο τμήμα scouting, γιατί τόσα έχει, από αυτά που ακούμε από τα παιδιά που κάνουν ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, άμα δεν έχει 100, έχει 30 άτομα. Που ξέρουν, ρε παιδί μου, όλους τους παίκτες σε όλες τις χώρες. Έχουν βάση δεδομένων για όλους. Να έχουμε φάει σκάλωμα εδώ και 2 μήνες με ένα ποδοσφαιριστή καλό, αλλά ο οποίος, εάν χτύπα ξύλο, Θεός φυλάξει, πάθει κάτι, εμείς θα πάμε να αυτοκτονήσουμε μετά. Γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος όλη τη γη να παίξει θέση του εξαριού. Έτσι. Να είσαι καλά. Έτσι νομίζω ότι αν πάθει κάτι ο Βέρμπλουμ και βγει να σταματά την καριέρα μου αύριο, νομίζω θα κάνουμε χαρακτήρα και στον ΠΑΟΚ. Νομίζω θα πέσουν όλοι πάνω στη σπαθιά. Να είσαι καλά, ρε Αποστολή, ωραίος. Άιντε. Γεια σου, ρε Αποστολή. Γεια σου. Πάμε και το τελευταίο πριν το break. Αν περίμενε, καλησπέρα. Τι έγινε, μάγκες? Γεια σου, Γιώργη. Καλησπέρα. Όλα καλά? Καλά, φίλε, καλά. Λοιπόν, επειδή ακούω έτσι πολύ αρνητική ενέργεια, εγώ θα πω το εξής.
Ακριβώς το ίδιο σκηνικό νομίζω είχε γίνει και με τον Άγιαξ, έτσι δεν είναι? Όταν παίξαμε τη χρονιά που αποκλειστήκαμε. Ναι. Με επιθετικό, με επιθετικό Κλάος, μόνο τον Αθανασιάδη. Και τον Κουλούρη. Και Κουλούρη. Και Κουλούρη. Ναι. Εσείς τι πιστεύετε, ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να φέρει τους παίχτες? Δηλαδή είναι θέμα ανικανότητας αυτή τη στιγμή? Τι πιστεύετε εσείς, έτσι προσωπική? Εσύ τι βλέπεις? Όχι, εγώ εσάς ρωτάω. Εγώ σου απαντάω με ερώτηση, γιατί η υπόθεση που εκεί τράβηξε 1,5 μήνα και έφαγες πιστολιά στα νεφρά. Έχεις κάποια εναλλακτική για την υπόθεση που εκεί? Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Ωραία, αφού είχες τον Κόντε, γιατί δεν τον έκλεισες? Στα 100 χιλιάρικα κόλλησε η δουλειά, στα 150, ξέρω εγώ. Κλείσε ένα ποδοσφαιριστή. Κλείσε ένα ποδοσφαιριστή και αν βρεις κάτι καλύτερο, πάρ' το κι αυτό να. Δεν σε χαλάει. Εντάξει, πάντως πιστεύω το πλουστάσιο που έχουμε αυτή τη στιγμή, αυτό με το Center for, εντάξει, έχει γίνει ανέκδοτο πλέον. Τη στιγμή που βγαίνει ο πρόεδρος και κάνει δηλώσεις, όχι εγώ, δεν τις έκανα εγώ τις δηλώσεις, ότι έχουμε άπειρο budget κτλ. Άρα κάποιοι σε θέσεις κλειδιά είναι ανίκανοι. Δεν φαίνεται τίποτα άλλο. Εκτός άμα κάνει ο γιος τις μεταγραφές. Εκτός δηλαδή αν ο άνθρωπος εκεί πέρα που είναι τεχνικός διευθυντής τέλος πάντων και μελείται το θέμα, είναι γλάστρα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Γιατί τώρα πάμε στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας, φιλικά και τα λοιπά, δεν ξέρω, σε 24... Πάντως πέρσι, για αυτό που είπες για γλάστρα, Γιώργο, ναι. 24 είναι το μάτς, 8.30 ώρα. Ναι. Με άρα τον... σε 2 εβδομάδες από τώρα. 16 μέρες είναι. Με τον ερχομό Στανόγεβιτς, όλοι ξέρουμε ότι τον Στανόγεβιτς τον έφερε ο παλέμαχος Βούκιτς, με τη συμβολή κάποιου μέσα από τις διοίκηση, κάποιο μέρος της διοίκησης του ΠΑΟΚ. Πολύ κοντινό στον μεγάλο μέτοχο. Ενώ ο κύριος Μίχελ, και το είπε και σε συνέντευξη που έκανε, είχε τον κύριο Λουτσέσκου υπόψη. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η γνώμη του τεχνικού διευθυντή δεν μετράει. Να ρωτήσω και όχι, κάτι σου δίνω ένα παράδειγμα στα Νόγεβιτς. Περσινό, που φέραν προπονητή από τη Β' Κίνας για να πάρει ο ΠΑΟΚ το ποτάμι μετά 33 χρόνια. Και άμα δεις τι προετοιμασία έκανε και την προπόνηση, θα τραβάς τις τρίχες από τον πισινό σου. Τον Μπερέτα μου θυμίζει αυτή η φράση. Ο Μπερέτα μια χαρά ήταν μπροστά του. Και θα πεις, αυτός εδώ είναι μόνο για κυνήγι, για πουλιά, σαφάρι για πουλιά να πάει. Δεν είναι για κάτι παραπάνω. Ο άνθρωπος είναι για να πουλάει πάγο στη σκάλα της Μηχανιώνας, για τα ψάρια. Δεν είναι για ποδόσφαιρο. Κατάλαβες, αυτός ο Παγοπόλης. Και το φέρα στον ΠΑΟΚ ο Βούκιτς ο παλέμαχος, με τις ευλογίες κάποιου από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, καπελώνοντας τον Μίχελ που δεν ήθελε να φέρει τον Λουτσέσκου για να μην παίξει ο ΠΑΟΚ Ευρώπη. Και δεν έπαιξε Ευρώπη ο ΠΑΟΚ. Κατάλαβες τι γίνεται? Ναι. Ο προπονητής δεν μπορεί να κάνει κάποιες εισηγήσεις, να πει ρε παιδί μου. Τι θες, στο είπε δημόσια προπονητής, ρε φίλε. Θέλω φορ και θέλω χαφ. Στο είπε δημόσια. Ναι. Και λέει ο άλλος, δεν είπε λέει ότι θέλει ποιοτικό χαφ. Καλά ρε χαφτανά. Είναι δυνατό να μην θέλει ποιοτικό χαφ, ποιοτικό φορ ο προπονητής? Είναι σαν να σου λένε σένα πάρε μια Λαμπορκίνη που έχεις Mercedes και να λες όχι μωρά, άστε να καλέ και Mercedes το 78. Κατάλαβες. Μιλάμε για τέτοια μυαλά ότι κυκλοφορούν τώρα. Θα τρελαθείς δηλαδή. Ειδικά όταν ξέρεις ότι ο βασικός ο φορ έχει παίξει τώρα εκεί στο παγκόσμιο και θα είναι ανέτοιμος. Ειδικά δηλαδή σε αυτό εδώ το κομμάτι. Γιατί ούτε Μιστακίδης είναι center for, ούτε ο Πέλκας είναι center for. Ανέτοιμο, πώς το εννοείς? Γιατί προπονήσεις έκανε, στην αποστολή ήταν, 10 λεπτά, 15 λεπτά κάποια έπαιξε. Δεν μπορεί να το πεις ανέτοιμο. Πρέπει να έκανε 10, δεν ξέρω, 7-8 μέρες διακοπές. Εντάξει, πρέπει να ξεκουραστεί, να μπει πάλι στους ρυθμούς, να κάνει προπονήσεις. Εντάξει, δεν είναι μόνο δεν είναι εύκολο, τέλος πάντων. Πάντως, από ό,τι φαίνονται τα πράγματα, παιδιά, center for δεν βλέπουμε και half δεν βλέπουμε και θα πάμε έτσι, έτσι φαίνεται η κατάσταση. Και αλλαγή του... Εκτός άμα...
Ναι, δεν βλέπουμε κάτι άλλο. Πάντως εντάξει, εμείς δεν μασάμε, θα πάμε εκεί στη Βασιλεία. Να δώσω και λίγο χαιρετίσματα στον τρελό, γιατί έμαθα ότι έχει έρθει η Ελλάδα, έτσι Τάσο. Έχει έρθει η Ελλάδα, έχει σήμερα γενέθλια. Ναι, γενέθλια σήμερα. Και είναι Μύκονο, να ξέρεις. Α, ωραία. Να τον ευχηθώ χρόνια πολλά και να περνάει πολύ καλά εκεί που είναι. Και να προσέχει τα σαπούνια να μην πέφτουν κάτω. Λοιπόν, να είστε καλά, μάγκες. Να είστε καλά, φιλαράκι. Να προσέχει τα ακόντια. Γεια σου ρε Γιωργάρε. Γεια σου αγόρι μου. Γεια σου, γεια σου Λεβέντη μου. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Μισελ τον Παπαδόπουλο, στον καλό μας φίλο από το Club AOK Μερβούνης, που ήρθε στην πατρίδα και βρίσκεται στην κοσμοπολιτική Μύκονο. Να είσαι πολύχρονος, να έχεις υγεία, να έχεις τύχη και επιτυχίες, και να χαίρεσαι την πανέμορφη οικογένειά σου, αδερφέ Μιχάλη Παπαδόπουλε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. 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 Ναι, παρακαλώ. Έπεσε ο φίλος. Ωραία. Break, Βασίλη. Θα επανέλθουμε μετά από 3-4 λεπτάκια. Θα έχουμε Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Θα το βγάλουμε, Βασίλη, με έδωσε ραπόρτο. Για όλο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ απευθείας από την Ολλανδία. Από το Όστενμπεργκ, εκεί που κάνει ο ΠΑΟΚ το δεύτερο στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας για τη νέα σεζόν. Πάμε να κάνουμε το break των 11 και ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο. Μη κουνηθεί κανείς. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ας πρώτα να σπιτήσει συνέχεια. Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο, Στέλιος Παπαντονίου. Άλλο ένα βράδυ εδώ. Συντροφιά, συμπαραγωγός Βασίλης Καβαδίας, στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά Παρέτσα, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, εδώ στους 107,4 των FM. Σε ένα λεπτό από τώρα θα έχουμε απευθείας από Ολλανδία, από το Όστερμπεκ, τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου να μας ενημερώσει για όλα τα τελευταία νέα, τα νέα του δικεφάλου. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ και το όνειρο live strip show, το αισθησιακό hot show στην πόλη μας. Σας περιμένει να ζήσετε κάτι διαφορετικό, μοναδικό, με πριβέ καταστάσεις, με αξέχαστα bachelor party και πολλές ιδιαίτερες εκπλήξεις σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο αισθησιακό που εντυπωσιάζει και τους πιο απαιτητικούς θαμώνες του. Μόνο με 10 ευρουλάκια είσοδο, μαζί με το ποτό σας, η εγγύηση στην νυχτερινή σας διασκέδαση ακούει στο όνομα όνειρο live strip show. Θα το βρείτε στην οδό Κολέτη 30, έναντι παλαιό pub. Τηλέφωνο επικοινωνίας και ρεζερβέ 2313-069-083. Γράψτε το 2313-069-083. Έχουμε τον Δημήτρη. Πάμε λίγο στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου από το ΠΑΟΚ 24, απευθείας από το Όστενμπεργκ της Ολλανδίας. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι είναι αυτό το χωριό, είναι εκεί? Ή Κομόπολη? Ναι, το λες. Εντάξει, ναι, Κομόπολη. Κομόπολη λίγο έξω από το Άρνεμ. Δηλαδή, να πούμε Βέρη Αστήλ. Όχι, όχι, μικρότερο, μικρότερο. Πιο μικρό. Να πούμε, να πούμε Κίμινα. Η Περαία. Περαία. Κάπως έτσι. Γιατί με πήγες παραλία, θάλασσα και... αυτό μου έρθει στο μυαλό. Λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, αυτό μου έρθει στο μυαλό. Εντάξει. Τόση έκταση περίπου έχει. Εντάξει. Μια χαρά. Έχει ζωή, έχει μαγαζιά. Όχι, εντάξει. Έχει ένα ζωή για το βράδυ. Γενικά ρε παιδί μου, έχει κίνηση, δηλαδή μπορείς να βγεις, κίνηση να πας να δεις τρία μαγαζιά, να ψωνίσεις κάτι, να πας να φας, να πεις ένα καφέ, ένα ποτάκι. Ναι, κάτι ψηλά, κάτι ψηλά έχει. Αν θες κάτι παραπάνω πας σε Άρνεμ. Στο Άρνεμ, ναι. Άρνεμ. Πόσο είναι είπες? Το Άρνεμ είναι από εδώ 8 χιλιόμετρα. Τίποτα. Ναι, ναι, είναι ένας δρόμος. Τίποτα. Που φτάνει στο Άρνεμ, περνάει και από εδώ μπροστά, πάει πιο κάτω στο Βολφιέζε που είναι ένα άλλο αθλητικό κέντρο, το οποίο ήταν ο ΠΑΟΚ το 8, το 9, το 11, το 12. Εδώ γύρω-γύρω τα προάστια του Άρνεμ τα έχει ζήσει όλα. Είναι ορεινή περιοχή εκεί που είστε τώρα, Δημήτρη? Όχι, όχι. Όχι, έτσι. Δεν έχει εδώ υψόμετρο. Μάλιστα. Απλά η θερμοκρασία 22-23 βαθμούς που έχει είναι σε όλη την περιοχή, έτσι. Τώρα... Δεν χρειάζεται να ανέβεις ψηλά. Φτάσαμε στους 25 αυτή τη σήμερα. Στο προηγούμενο διάστημα είχε και 30. Σε αυτό νομίζω θα τα αποφύγουμε. Σε αυτό θα έχει 2-3 μέρες με βροχή
τα μεσημέρι από ό,τι είδα στις προβλέψεις. Πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι να μας ενημερώσεις και εμάς και τους φίλους που περιμένουν. Για όσους δεν είχαν την επαφή το Σαββατοκύριακο, θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ έφτασε εδώ μέσω Ντίσσελντορφ το μεσημέρι. Είναι το δεύτερο, ας πούμε, στάδιο προετοιμασίας. 1,9 ημέρο παραμονή στην Ολλανδία με 3 προγραμματισμένα φιλικά παιχνίδια, ίσως και ένα τέταρτο την Δευτέρα στις 16 Ιουλίου, θα δούμε. Γίνονται επαφές, ο στόχος είναι να δώσει ένα ακόμα τέταρτο φιλικό παιχνίδι. Ένα στάδιο προετοιμασίας με τον Μπρίγιοβιτς να δίνει το παρόν κανονικά, με τον Ουάρντα, είναι εδώ και ξεκίνησε και αυτός, με τον Μουλέν να δίνει τη δική του μάχη, να κάνει το μικρό πρόγραμμα, να προσπαθεί να ξαναμπεί, θα ξαναμπεί λογικά και ο Γάλλος. Από πρόσωπα, μια και λέμε με τον Παλογιάννη κανονικά τον νεαρό, τον οποίο και σήμερα το είδαμε κανονικά ως αριστερό μπακ, παρότι ήρθε εδώ ο Σαφ, χρησιμοποιείται ως αριστερός μπακ, μια και δεν υπάρχει άλλη λύση. Χωρίς τον Λεβέκ βεβαίως, που εντάξει, είτε ήταν με την ομάδα του, δεν ήταν το ίδιο και το αυτό, να μην το προεκτείνουμε, δεν υπάρχει λόγος για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Και με την ομάδα να έχει, εντάξει, διαφορετικούς στόχους, να πλησιάζουν οι μέρες. Νομίζω ότι είμαστε περίπου 2 εβδομάδες πριν το πρώτο μεγάλο παιχνίδι. 16 μέρες. Στην Βασιλεία. 16 ημέρες πρέπει να είμαστε. Άρα σιγά σιγά πρέπει να μπαίνει στο κλίμα αυτών των αναμετρήσεων. Μάλιστα. Για παράδειγμα, αύριο που ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Στεάουα το βράδυ στις 8, και για όσους φίλους μας ακούν από Γερμανία, Ολλανδία ή από άλλες χώρες εδώ κοντά και έχουν σκοπό να έρθουν, ας δουν ακριβώς και στο ΠΑΟΚ 24 την περιοχή, είναι στο Apeldoorn, 30-40 χιλιόμετρα από εδώ, που είναι ακριβώς το γήπεδο με διευθύνσεις κτλ. Μια και πάντα δίνουν το παρόν. Apeldoorn. Apeldoorn, ναι. Το γράφει στο ΠΑΟΚ 24. Η περιοχή είναι και ακριβώς η διεύθυνση που είναι το γήπεδο. Όχι μόνο, για αύριο γράφει και τα 3 φιλικά. Ναι, ναι. Και βλέπω στο ΠΑΟΚ 24 που θα γίνει το γήπεδο και τι ώρες. Όποιοι φίλοι θέλουν μπορεί να επισκεφτούν τη σελίδα του ΠΑΟΚ 24 να το δουν. Και λέγαμε για τα φιλικά και την ομάδα και το πώς προετοιμάζεται. Είναι πολύ φανερό ότι έχει μπει σε προαγωνιστική περίοδο, μια και σήμερα στην προπόνηση έδειξε ξεκάθαρα πως θα ξεκινήσει τον αυριανό αγώνα και λογικά αυτοί που θα ξεκινήσουν θα πάρουν από ό,τι φαίνεται παραπάνω από 45 λεπτά. Μάλλον είναι πιθανό να πάρουν παραπάνω από 45 λεπτά, να ανεβαίνει ο χρόνος συμμετοχής τους. Και μιλάμε για τον κορμό του ΠΑΟΚ που ξέραμε από πέρυσι για μια εντεκάδα παρόμοια με αυτή που είδαμε για παράδειγμα στο τελικό του Κυπέλλου. Δηλαδή με τον Πασχαλάκη στο τέρμα, με Κρέσπο Βαρέλα, με Μάτος δεξιά, Βερίνη αριστερά στην άμυνα, με Κάνιελ Μαωρίσιο, με τον Μπίσεσβαρ αριστερά. Τον Λιμιό να είναι η επιλογή ως δεξιός μεσοφυτικός σε μια θέση όπου έφυγε ο Τζάλμα Κάμπος, υπάρχει ένα κενό, υπάρχει ερωτηματικό για το ποιος θα ξεκινήσει τη χρονιά. Ο Λιμιός λοιπόν έχει θέση. Εκεί και ο Μιστακίδης έπαιζε αρκετές φορές, έτσι. Φέτος όχι, φέτος ο Μιστακίδης όχι, δεν έχει θέση. Για άλλη χρονιά λέω. Για την περσινή. Όχι με τον Λουτσέσκου. Όχι με τον Λουτσέσκου. Όχι με τον Λουτσέσκου. Με τον προηγούμενο. Ο Μιστακίδης φέτος, στην προετοιμασία δηλαδή, χρησιμοποιείται μόνο στην επίθεση. Πριν τον τραυματισμό του, εγώ θυμάμαι ναι, είχε, ναι, κάνει, είχε κάνει αρκετά μάτσε στη θέση του κάμπους. Ναι. Και στην επίθεση ο Πέλκας στην κορυφή και ο Ελ Καντουρί πίσω του ως δεκάρι. Αυτή ας πούμε ήταν και η πιο μεγάλη έκπληξη και προφανώς αύριο θα είναι η πιο μεγάλη έκπληξη. Εντάξει, τώρα γιατί το κάνει, αυτή είναι διαθέσιμη. Ο Πρίγιοβιτς από σήμερα ξεκινάει, του έφυγε ο Κουλούρης. Αυτή είναι η επιλογή του. Μάλιστα. Αυτή είναι η επιλογή του για τον αγώνα με τη Στεάουα, που ξεκινάει στις 8 ώρα Ελλάδας. Μάλιστα. Με την υπόθεση Βέρμπλουμ, τι γίνεται, Δημήτρη? Δεν είναι αυτή που καίει τον ΠΑΟΚ. Ως θέση στα
τα χαφ αυτή τη στιγμή μπορεί να περιμένουν. Ο ΠΑΟΚ καίγεται για τις άλλες δύο θέσεις. Μην τυχόν γίνει καμιά ζημιά, μην τυχόν με το φόρ ή με τον αριστερό μπακ δεν έχει λύσεις. Και εκεί εντείνεται η προσπάθεια. Ο ΧΑΦ, ο Βέρμπλουμ, όποιος θα είναι, εντάξει, μπορεί μάλιστα και να περιμένει. Τα άλλα έχουν προτεραιότητα. Σωστό. Αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Υπάρχουν πληροφορίες για κάποιους ποδοσφαιριστές, για κάποιες επαφές που γίνονται στη θέση του φόρ, στη θέση του ΧΑΦ κτλ. Στη θέση του αριστερού μπακ κτλ. Ξέρουμε κάτι. Ειδικά γιατί για τον, ρωτά πάρα πολύ φίλοι και οφείλω να μεταφέρω την ερώτηση. Ναι. Τα ονόματα τα οποία απασχολούσαν μερικά από αυτά. Τον Απρίλιο, τον Μάιο, περιπτώσεις και του Κόντε και του Γέντρισε και διάφορες άλλες, οι οποίες είναι γνωστές και έχουν, απασχολούν και τώρα, όχι μόνο αυτές, υπάρχουν κι άλλες. Σε μια αναζήτηση που σαν να έχει ξεκινήσει από την αρχή, δηλαδή έτσι όπως πήγε το σκηνικό με το Μπούκι και τα λοιπά, πώς χάθηκε, πώς τον υπογράψε ο ΠΑΟΚ, με τις καθυστερήσεις και τις ασυνονεσίες, πάλι από την αρχή γίνεται μια αναζήτηση, έχουν γίνει επαφές και εντός ομάδας, έχει πει και ο Λουτσέσκου την άποψή του και γίνεται προσπάθεια να κλείσει ο ποδοσφαιριστής που κάνει τη δουλειά και ανταποκρίνει σε αυτά που ζητάει ο προπονητής. Μάλιστα. Έχουμε ενημέρωση αν υπάρχει κάποια πρόταση μετά το Μουντιάλ που τελείωσε πρόωρα για τους Σέρβους για τον Πρέγιοβιτς. Πρόταση για να παραχωρηθεί. Ναι. Αυτή την περίοδο όχι. Mm-hmm. Προτάσεις και κρούσεις έχουν γίνει κατά καιρούς για τον Πρέγιοβιτς. Καταλαβαίνουμε ότι έχει μεγάλη αξία. Αλλά εντάξει, αυτή είναι συζητάμε. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει σεντερφό για να παίξει, να δώσει τον Πρέγιοβιτς. Τώρα δεν μπορεί να συζητιέται κάτι. Όχι, απλά ρώτησα αν υπάρχουν προτάσεις. Γιατί ήρθα από ναι, γύρισε το Μουντιάλ και η Σερβία δεν πήγε άσχημα. Εντάξει, στο Μουντιάλ δεν έπαιξε, αλλά είναι γνωστός. Δηλαδή, όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο παρακολουθούν την πορεία του και ξέρουν φυσικά το και ότι η τιμή του έχει ανέβει. Δηλαδή, δεν μιλάμε για τον παίχτη των 2 εκατομμυρίων, μιλάμε για παίχτη πολλών παραπάνω εκατομμυρίων. Δηλαδή μπορεί μετά το μάτς, ας πούμε, μετά τα μάτς με τη Βασιλεία, λες με την εμπειρία σου να υπάρξουν προτάσεις? Φυσικά όλο το καλοκαίρι μπορεί να υπάρχουν προτάσεις για τον Πρέγιοβιτς. Μάλιστα. Είναι πολύ καυτό όνομα, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Mm-hmm. Και μέσα στη σεζόν υπήρχαν προτάσεις και από χώρες ανατολικές. Μπορεί και τώρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν έρθει πρόταση ο ΠΑΟΚ έχει σκοπό να το δώσει. Φυσικά. Φυσικά. Μέχρι πότε έχει συμβόλαιο ο Πρίγιοβιτς, θυμάσαι? Ο Πρίγιοβιτς το ανανέωσε πρόσφατα. Θα το δούμε πόσο υπέγραψε. Mm-hmm. Απ' έξω το θυμάμαι. Που μπήκε και η ρήτρα 10 εκατομμυρίων. Μάλιστα. Η ρήτρα, ναι. Για τον Σέρβο. Σωστό, σωστό. Ωραία, Δημήτρη. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε σημαντικό που πρέπει να ακούσει το ακροατήριο του Λίμπερο, να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς κι εσύ. Ο Σταύρος ήδη πρέπει να την έχει πέσει. Έτσι σιγά σιγά. Ναι. Μέχρι το 22 υπέγραψε ο Πρίγιοβιτς. Μέχρι το 22. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Δημήτρη. Αυτό είναι το αύριο ποιος θα είναι περιγραφή? Το απόγευμα 8 η ώρα Ελλάδος. Μαζί είμαστε, ο Σταύρος κυρίως. Εσύ και ο Σταύρος, έτσι. Κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα. Σε ένα θελικό πριν 2 χρόνια θυμίζουμε. Οι Ρουμάνοι είχαν κερδίσει 4-3 σε ένα πολύ γεμάτο φιλικό παιχνίδι. Σήμερα στην προπόνηση υποδέχθηκε όλη η ομάδα τον Βάρντα, αυτό το περιβόητο τούνελ με τις φάπες που τρώνε οι καινούργοι. Τον αρέσει αυτό. Για να μπουν στο κλίμα. Είναι ξεκάθαρο ότι άλλο Πρίγιοβιτς και άλλο Βάρντα, έτσι είπαμε, ο Πρίγιοβιτς μπαίνει γρήγορα. Ο Βάρντα δεν θα βιαστούν να τον βάλουν. Συνεχίζεται αυτή η άτυπη μονομαχία, θα θέσουμε έτσι, ο Άρντα ή Ερίκη, νομίζω αυτό φαίνεται. Ο Ερίκη που σήμερα στο τελευταίο διπλό και πάλι δεν είχε θέση στους 22, έχει δύσκολο έργο να πει στον προπονητή, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και σιγά σιγά να βλέπουμε από ό,τι γίνεται κάθε μέρα, βγάζουμε συμπεράσματα για το πώς θα ξεκινήσει η χρονιά του ΠΑΟΚ και ειδικά τα μάτς με τη Βασιλεία. Ωραία. Τηλεοπτικά πού το βλέπει ο κόσμος? Η Νόβα θα το μεταδώσει σε ένα από τα κανάλια της αύριο στις 8, όπως και τα επόμενα δύο παιχνίδια, την Πέμπτη με τη Γάνδη
και την Κυριακή με την Adverb. Και επαναλαμβάνω, υπάρχει ενδεχόμενο για ένα ακόμα μάτι την άλλη Δευτέρα. Πέμπτη είναι με την Γάνδη ή Τετάρτη? Πέμπτη με την Γάνδη. Πέμπτη είναι με την Γάνδη. Ναι, ναι. Εντάξει. Δευτέρα παίζει ο ΠΑΟΚ. Διορθώστε το. Γαλλία-Βέλγιο. Τετάρτη η Αγγλία με την Κροατία. Και την Πέμπτη ξανά ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, διορθώστε είναι, το. Είναι κατά σειρά. Οι μεγάλες ομάδες παίζουν κατά σειρά. Ωραία. Ωραία, Δημήτρη. Να σε αποδεσμεύσουμε, να ξεκουραστείτε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το πολύ καλό ρεπορτάζ που μας έκανες. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Για χαρά. Για χαρά. Ήταν ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου από το Oosterbeek της Ολλανδίας, εκεί που ο Δικαίωρος του Βορρά πραγματοποιεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του εν ώψη της νέας σεζόν. Ακούσατε τι είπε για τις μεταγραφές, ακούσατε για το πώς το βλέπει ο ΠΑΟΚ το θεματάκι. Μην περιμένετε και πολλά πράγματα μέχρι το μάτς της Βασιλείας. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Εγώ γιατί... Αυτό φαίνεται. Μετά το μάτς με τη Βασιλεία και φυσικά ανάλογα τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, θα αποκριθεί, δεν θα αποκριθεί. Εμείς ευχόμαστε ολόψυχα να αποκριθεί. Θα δούμε και το τι μέλη γενέστε. Ιδίως για τη θέση 6, για τον κεντρό ποδοσφαιριστή που ζήτησε ο προπονητής. Ακούσατε και τον Δημήτρη, δεν είναι κάτι που καίει τον ΠΑΟΚ τη δεδομένη στιγμή. Αυτό που καίει είναι ο ΦΟΡ. Έτσι. Είχε αρκετές επαφές με την πλευρά Κόντε και είχε καλές σχέσεις με το συγκεκριμένο σύλλογο και τον πρόεδρο κτλ. Δεν ξέρουμε γιατί δεν έκλεισε το θεματάκι. Κάποιες κακές γλώσσες ότι γράψαν ότι υπήρχε μια οικονομική διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές στις τάξεις των 100 με 150 χιλιάδων ευρώ. Νομίζω ότι η δυναμική του ΠΑΟΚ τα 100 και τα 150 χιλιάρικα νομίζω ότι είναι γι' αυτό ονόμασα αμιλητέα. Κακές γλώσσες. Ναι. Γι' αυτό τους ονόμασα κακές γλώσσες. Αυτό. Αλλά όπου υπάρχει καπνός, από κάτω υπάρχει φωτιά. Ναι. Δεν μπορούμε να αποκλείουμε ή να αποκλείσουμε τίποτα. Γιατί πολλές φορές και ο ΠΑΟΚ είναι απρόβλεπτος. Καλά, εντάξει, όποιος ασχολείται με τον ΠΑΟΚ, το απρόβλεπτο το έχει μέσα στο μυαλό του, ας πούμε. Εντάξει, πολλές φορές είναι απρόβλεπτο σε όλα. Λοιπόν, θα κάνουμε το τελευταίο break της εκπομπής, Βασίλη Καβαδία. Θα επανέλθουμε, θα σας πούμε όλα τα φιλικά που θα δώσει ο ΠΑΟΚ στις 9-10 μέρες που θα μείνει στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Θα σας πούμε τους αντιπάλους, θα σας πούμε το γήπεδο, θα σας πούμε την ώρα, την ημέρα και την ημερομηνία που θα διεξαχθούν οι αγώνες. Και όχι μόνο, έχουμε κάποια άλλα σημαντικά θέματα, σημαντικές ενημερώσεις να σας δώσουμε μετά το break. Οι γραμμές θα είναι ανοιχτές πάλι στο 2310-287-38. Σε 3 λεπτά ερχόμαστε, μην κουνηθεί κανείς. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ας πρόβλημα στη συνέχεια. Για άλλα 20 λεπτά θα είμαστε συντροφιά παρέτσι εδώ. Τάσος Τρέγιας με Στέλιο Παντονίου και Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Λίγο το χαλάκι σήκω στο ρεμπιλάρα, το γουστάρα αυτό το κομματάκι. Είναι επικό, είναι ωραίο. Από ό,τι λένε και ακροατές τους αρέσει. Γι' αυτό και το σμπρώχουμε. 2310-287-38, οι γραμμές μας είναι πάλι ανοιχτές για τους φίλους που δεν έχουν πάει διακοπές, που δεν αποφάσισαν ακόμα να βρέξουν την κορμάρα τους, έχουν μείνει στην πόλη και ακούνε εδώ στο Λίβερο τις ασπρόμαυρες πτήσεις και θέλουν να κάνουν την παρέμβασή τους. 2310-287-38, οι ντροπαλούλιδες, FM και ενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526. Σε μισό λεπτό από τώρα ο Στέλιος ο Παντονίου θα σας ενημερώσει για τα 3, ίσως και 4 φιλικά που θα δώσει η ομάδα του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία στο δεύτερο στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας που κάνει στο Oosterbeek. Στέλιο. Ναι, η αρχή θα γίνει αύριο με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει την Steaua Βουκουρεστίου σε μια αναμέτρηση που θα φιλοξενηθεί στο Venom Wiesel, στο Appeldrom. Την Πέμπτη είναι το δεύτερο φιλικό. Ο Δικέφαλος θα... Υπάρχει ένα λαθάκι εδώ, έτσι, εδώ που το βλέπουμε. Ναι, την Τετάρτη. Ναι, εντάξει, Τετάρτη. Εντάξει, είναι τυπογραφικό λάθος. Την Πέμπτη είναι. Από ό,τι είπε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, έτσι. 12/7. 12/7, ναι, το άλλαξαν. Mm. Θα αντιμετωπίσει την Γάνδη σε μια αναμέτρηση η οποία θα ξεκινήσει στις 7 ώρα Ελλάδος και θα γίνει τώρα... Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς διαβάζεται. Στο Άρνεμ θα πούμε εκεί πέρα. Ναι, πες στο Άρνεμ, εσύ είσαι μέσα.
Αυτό, ναι. Δεν χρειάζεται. Δεν θα πέσω απ' έξω, ναι, αυτό ισχύει. Σκουρτγκραφ. Κάπως έτσι λέγεται. Σκουρτγκραφ. Στο Άρεμ. Και το τρίτο φιλικό, πες μας τέλειο που θα γίνει. Έχεις κάνει γερμανικά. Εγώ. Ναι. Όχι ρε φίλε. Υδραυλικά έχω κάνει. Και το τρίτο φιλικό παιχνίδι που θα δώσει ο δικέφαλος του Βορρά θα είναι με αντίπαλο την Adverb και θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Κυριακής στις 1:30 ώρα Ελλάδος. Ούντενμποσκ. Ναι, κάπου εκεί. Ούντενμποσκ. Χαλδεβέργη, πες Χαλδεβέργη. Χαλδεβέργη της Ολλανδίας. Ναι. Και το τέταρτο θα είναι που παίζει, είναι στις 16 Εβδόμου. Αν θα γίνει. Αν θα γίνει, δεν ξέρουμε, θα το δούμε. Αν θα γίνει. Το... Λοιπόν, τι, πες. Και για τον Λεβέκ που είπε ο Δημήτρης, ναι, ο Τζορμπατζόγλου ότι δεν είναι στην Ολλανδία. Ναι. Ο Λεβέκ, να πούμε πως έχει πάρει άδεια από την ΠΑΕΠΑΟΚ και ενημερώθηκε για να ψάξει ομάδα να βρει για να αποχωρήσει από το δικέφαλο του Βορρά. Μπορεί να πάει στην Εθνική Αχέπα. Είναι οι πόρτες ανοιχτές, κάλλιστα, και το παλικάρι αυτό, το οποίο εντάξει, διακομωθούμε βέβαια τα όσα συμβαίνουν, αλλά τι να το πω, άτυχο γκαντέμι, πλατάνη, βαριά σκιά, τι να πω ρε φίλε. Λίγο που έπαιξε, δεν είναι κακός παίχτης. Λίγο που τον είδαμε έτσι, λίγο και στην προετοιμασία και στα αυτά, δεν είναι κακός παίχτης. Αλλά κατεμόσαυρα ρε φίλε, σακάτης. Σακάτης. Σακάτης ή τεμπέλης. Γιατί σακάτες ρε φίλε, δεν μπαίνεις. Γιατί στο σακατεύτηκε. Θα σου πω, ναι, γιατί το λέω αυτό. Ναι, και να πάρουμε τη γραμμή. Γιατί λέγε. Στο τελευταίο, ναι, στην τελευταία ενημέρωση που είχε, ναι, γίνει πριν το φιλικό, η ΠΑΕΠΑΟΚ έγραψε ότι στις εξετάσεις που του έγιναν δεν βρέθηκε κάτι. Τον έδωσαν, τον έβγαλαν στη σέντρα. Σαν να λέει ότι λέει ψέματα. Εντάξει. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε κάτι τέτοιο. Έτσι. Ούτε και μπορούμε όμως να ξέρουμε 100% τι συμβαίνει. Γιατί πολλοί ήταν τραυματισμένοι και στο Λαγωνοψοίτη. Εγώ θυμάμαι και παλαιότερα Γκαρσία Κοντρέρα όταν παίζαμε με τον Παναθηναϊκό. Όλο στο Λαγωνοψοίτη τραύμα είχαν. Ναι. Έλα φίλε, καλησπέρα. Δεν έχει άρεξη. Έλα, για καλησπέρα παιδιά. Ναι, ποιο, ναι, ορίστε. Η Κλεοπάτρα. Ω, τι κάνει, Κλεό. Καλά, εσύ. Καλά, καλά, βρίσκομαι. Είναι και ο Αντώνιο. Αντώνιο Παντέρα, δίπλα μου είναι. Καλησπέρα μου. Πώ και δεν πήγατε δίκοπε. Κάτσε, νωρίς είναι ακόμα. Θα πάμε κι εμείς, παιδιά. Να σου πω την αλήθεια, έτσι πως είναι τα πράγματα, κοίξε από την πόλη να πιείς διακοπές. Μια χαρά είναι, ρε φίλε. Γλιτώνεις όλη τη βαβούρα και όλο τον μπάμπα μπάμπα. Μια χαρά είναι, αν μπορείς να πας καμιά βδομαδούλα έτσι. Στο χωριουδάκι σου να πας που έχει ζυγεία. Στο χωριό σου να πας εσύ, ρε φίλε, εγώ στη θάλασσα να πάω. Εξαρτάται, άμα έχει θάλασσα ή όχι. Εγώ φιλαράκι πάω και έχει καλές σκιές. Ποιο χωριό, αν επιτρέπετε. Στο Δημοκρουσίων. Πού, πώς? Στο Δήμο Κρουσίων επάνω. Πού είναι αυτό, ψηλά. Είναι μακριά από πλατείες, ψηλά βουνά και δεν τρέχει μόνο. Ναι, βρε καλέ μου άνθρωπε, πού κοντά είναι? Στο Κιλκίς, ρε. Στο Κιλκίς. Στο, Κιλκίς, ναι. Στο Φιλί που σκοτώνει, ε. Κιλκίς. Ω, άστα να πάνε. Το γιοχάρτης, ρε. Δεν το γιοχάρτης. Δεν μου λες, αυτό είναι κοντά στην Τούμπα Κιλκίς, εκεί στον Τάνι ή μακριά? Τούμπα είναι σε κάμπο, ρε, εμείς είμαστε στα βουνά. Πού να ξέρω εγώ ρε φίλε για τον κάμπος και τον Ενρίκε. Είναι κάμπος εκεί πέρα, ρε, και είναι πλούσιοι. Του φάγατε τον κάμπος, παιχτάρα έφυγε, μάρκαρε και όλα ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε, είχε μια καλή πρόταση. Ναι. Πήρε και η ΠΑΟΚ ένα ποσό που ήθελε, ναι, τον ευχαρίστησε. Μάλιστα. Και πάμε για άλλους. Εντάξει, έχουμε παίχτη εκεί, έτσι, έχουμε παίχτη. Δεν ξέρω, έχουμε. Πώς δεν έχεις? Εγώ πιστεύω θα πάρει άλλους. Έχεις Λιμνιό, έχεις Μιστακίδη, έχεις τον άλλο τον Βραζιλιάνο, έχεις. Το δικό μου πιστεύω είναι θα πάρει τους τρεις παίκτες αυτούς, ναι, που θέλει. Τώρα και... αν βολέψει και το πρώτο μάτς που εύχομαι να είναι καλά η ομάδα. Να συγγνώμη είναι... λίγο, να διευκρινίσουμε. Καθαρό είμαι ο φορ, χαφ και αριστερό μπακ. Αυτούς λες τρεις θέσεις. Εγώ λέω θα πάρει και έναν ακόμα, ένα δεξί εξτρέμ. Μάλιστα. Και θα έχει τρεις τέσσερις για αλλαγή. Πιστεύω, ας πούμε, και το Γνάλτο Βραζιλιάνο τον έχει αλλαγή μαζί με το Λιμνιό. Και πιστεύω από αυτούς όλους δεν θα σου κρατήσει. Για τα... Κάποιοι θα φύγουν. Κάποιοι θα φύγουν, έτσι. Δηλαδή, πιστεύεις ότι ο Άρντα, Ενρίκε, ένας από τους δύο θα μείνει? Ναι, αυτοί θα μείνουν για αλλαγή. Και οι δύο θα μείνουν ή ένας από τους δύο? Αν έρθει καμιά πρόταση για τον Άρντα σοβαρή... Δεν μπορεί να τους κρατήσει και τους δύο. Δεν πρέπει να του κρατήσει και του δύο γιατί έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί μόνο 5 ξένους. Και ο Πάοκ αυτή τη στιγμή έχει 6. Μέχρι 31 Αυγούστου, φίλο μου Γαλέ, ξέρει πώς προτάσεις θα έρθουν. Ή πιστεύεις ότι δεν έχει προτάσεις?
Από ό,τι είπε ο Δημήτρης δεν έχει προτάσεις τώρα. Το ρεπορτάζ λέει ότι δεν υπάρχουν προτάσεις τώρα που μιλάμε. Εντάξει ρε παιδιά, δεν μπορεί να ξέρουμε εμείς. Δεν μπορεί να μην δεν έχει προτάσεις. Ρε φίλε, ο ρεπόρτερ του Πάγος το είπε. Ρε φίλε, την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε Τραμπτοσπορ το θέλει ένα χρόνο δανεικό και μετά πληρώνει τη ρήτρα. Αυτό δεν το διάβασες. Εγώ τώρα σου λέω φρέσκα αυγά, φρέσκα κουλούρια Θεσσαλονίκης πριν 5 λεπτά. Εντάξει. Αν άκουσε το ρεπορτάζ, ο Τσορμπατζόγλου από την Ολλανδία. Λοιπόν, μπράβο. Μπορεί να υπάρχουν προτάσεις για ποδοσφαιριστές και να απολυθούν αφού κάνει η ομάδα τη δουλειά, να απολυθούν τέλη Αυγούστου. Μας χαλάει εμάς. Όχι, και άρα με αυτό το σκεπτικό. Με αυτό το σκεπτικό και ο Πάου... Μόνο με αυτό το σκεπτικό, φιλαράκι, συζητάμε. Όχι, αυτό είναι, αυτό είναι υποθετικό. Το σκεπτικό. Οπότε εγώ προσωπικά δεν το υιοθετώ. Εγώ για μένα το υιοθετώ. Εντάξει, ναι, άρα σ' αρέσει η υπόθεση, δεν σ' αρέσει το δεδομένο. Ποιο δεδομένο? Υπάρχει κάτι δεδομένο ότι τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή? Δεν υπάρχει ρε φίλε δεδομένο. Μπράβο, όταν θα υπάρξει και θα ανακοινώσει παίκτη αποχώρηση που θα κάνει η ΠΑΕΠΑΟΚ και η έλευση, τότε μπορούμε να το συζητήσουμε κανένας. Τώρα φίλε, περίμενε λίγο. Εγώ δεν είπα καμιά αποχώρηση. Έρχεται αύριο η Σάλκη και σου δίνει 8 εκατομμύρια τη ρήτρα του Πέλκα. Τι θα τους πεις, δεν το δίνω. Συζητάμε υποθετικά τώρα για να οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Μέχρι 31 εξαρτάται με τη φιλοσοφία της ομάδος. Τι λες? Εξαρτάται με τη φιλοσοφία της ομάδος και το τι θέλει να κάνει η ομάδα. Εγώ πιστεύω τον Μπρίγιοβιτς δεν θα τον δώσουμε τίποτα. Αυτά που σας λέω ρε παιδιά είναι δικά μου πιστεύω. Μπράβο. Εντάξει. Πάντα έτσι μιλάμε μαζί φιλικά. Τα δικά μου πιστεύω είναι ότι τον Μπρίγιοβιτς δεν θα τον δώσει. Δεν θα το δώσει. Και από εκεί και πέρα θα πάρει 3 με 4 παιχταράδες. Με το δικό σου σκεπτικό θα πάω εγώ λοιπόν και σου λέω έρχεται την Τετάρτη μέσα στην εβδομάδα μία πρόταση από την Everton, δεν θα σου πω καμία τεράστια ομάδα. Ωραία. Που λέει σου δίνω 15 εκατομμύρια μετά το Μουντιάλ για τον Μπρίγιοβιτς. Δεν θα το δώσει. 31 Αυγούστου. Σε ρωτάω κάτι. Και εγώ σου απάντησα. 31 Αυγούστου. Τι 31 Αυγούστου. Θα τον κρατήσω, θα κάνω τη δουλειά μου και μετά σου δίνω. Α, ναι. Και με ποιον, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα? Θα πάρει 2. Θέλω να σου πω ότι μπορεί να φύγουν και άλλοι παίκτες που τώρα δεν πάει το μυαλό μας, αλλά μένα με ενδιαφέρει η ομάδα να κάνει τη δουλειά της. Εγώ θα προτιμούσα να, μια παρέμβαση μου επιτρέπεις εδώ. Βεβαίως, συζητάμε. Αυτό που λένε ότι όλοι πολλούνται και όλοι αγοράζονται, θα ήθελα να ισχύει και να ισχύσει στον ΠΑΟΚ όταν πάρει 2-3 συνεχόμενα πρωταθλήματα και όταν επιτέλους κουνήσει εντόνι και παίξει στους ομίλους του Champions League. Τότε ναι. Τότε ναι. Έως τότε κράτα ό,τι καλό έχεις. 1-2 χρόνια μέχρι να καταφέρεις τους στόχους σου. Δεν αντιλέγω. Και εγώ γι' αυτό σου είπα μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Σου είπα να κάνει η ομάδα τη δουλειά της και μετά βλέπουμε. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πάρα πολλούς παίκτες οι οποίοι εύχομαι να παίξουν. Για έναν εύχομαι να τον κρατήσει, για τον Πιτσιρικά και τον Παλογιάννη. Να είναι δίδαγμα για τους άλλους νέους πώς με τη δουλειά πάνε στην πρώτη ομάδα. Αυτόν θέλω να τον κρατήσει και δεν θέλω να πάρει αριστερό μπακ. Αν είναι ταλέντο και όπως λένε όλοι είναι αριστερό ποδαρός, ας τον κάνει δεξί μπακ. Για μένα έτσι, μπορώ να κάνω λάθος. Ας μην πάρει αριστερό μπακ και να κρατήσει το παιδί αυτό. Πάντως τον έχει δοκιμάσει τα αριστερά. Το είπε και ο Δημήτρης πριν. Ναι ρε παιδιά, καμιά φορά να θέλουμε και τα δικά μας τα παιδιά. Ισχύει αυτό, αλήθεια είναι. Η συγκεκριμένη θέση είναι δύσκολη και αριστερά μπακ είναι δυσέβρετα. Αν το παιδί αυτό μπορεί με δουλειά, με την υπομονή, με τη θέληση, περνάει ο χρόνος και ο καιρός και μείνει στην ομάδα και τον κάνει αριστερό μπακ, θα είναι κέρδος για το σύλλογο. Εντάξει. Προφανώς. Αρκεί τη θέση να την κάνει όσο μπορεί καλύτερα. Το μόνο που θέλω είναι αυτό. Τώρα από εκεί πέρα και άλλοι θα φύγουν τάσο. Εντάξει, θα γίνει ξεσκαρτάρισμα στην ομάδα. Μετά την προετοιμασία δεν υπάρχει περίπτωση. Και μια άλλη κρυφή ελπίδα που έχω να κρατήσει το Λάμπρου. Το Λάμπρου. Ναι. Ποιος δεν θα παίξει για να παίξει ο Λάμπρου? Δεν ξέρω, είπα να τον κρατήσει.
μπορεί να έρθει μια πρόταση καλή για τον Ενρίκε. Mm-hmm. Ή μπορεί, ας πούμε, να βάλει δεξιά τον άλλο το βραδιάνο. Λάμπρου προτιμάς ή Ενρίκε? Τον Ενρίκε λόγω πείρας. Mm-hmm. Αλλά ο Ρίκε έχει και μια μεταπολιτική αξία, ρε φίλε. Mm-hmm. Δεν ξέρω, πολλά ακούγονται. Μάλλον αυτά που δεν ακούγονται θα είναι και τα καλύτερα, ξέρεις, έτσι. Εμένα μου αρέσει, ακούσει... μου αρέσει να μην ακούγεται τίποτα και να σκάει μια μεταγραφάρα. Συμφωνώ. Ξέρεις, είναι πολύ επικίνδυνο το να ακούγεται μια μεταγραφή, γιατί μπορεί να μπουν και άλλοι στο παιχνίδι. Θυμάσαι πόσες φορές χάλασαν οι μεταγραφές στον ΠΑΟ? Σίγουρα, αλλά αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι σε ένα, πιστεύω το δικό μου σκεπτικό, είναι σε ένα επίπεδο να φέρουν καλύτερους ποδοσφαιριστές από αυτούς που έχουν. Για να ανέβει η ομάδα ένα σκαλί ακόμα. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το δικό μου πιστεύω. Έτσι ακριβώς. Όπως και πιστεύω ότι ό,τι παίκτες πάρει, άσχετα την προετοιμασία θα κάνουν, μισή ώρα με 20 λεπτά μπορούν να παίξουν αλλαγή στο μάτς με τη Βασιλεία. Να βοηθήσουν και αυτοί, όποιοι είναι, όσο μπορούν. Και συνάμα με τη διάρκεια του χρόνου, μέσα στον Αύγουστο θα έχουν και αυτή τη... Μακάρι, ρε Γιώργα, ρε, ποιος δεν θέλει. Ποιος εγώ δεν θέλει. Αυτό το σκεπτικό έχω, ρε παιδιά. Ποιος δεν θέλει. Και πάνω από το σύλλογο δεν είναι κανένα όνομα, κανένα ποδοσφαιριστής. Σίγουρα, σίγουρα, αλλά κάποια στιγμή και ο σύλλογος πρέπει να αντιληφθεί. Δεν νομίζω ότι δεν κάνω κάποια, κάποια πράγματα και μέσα από τα λάθη τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν. Πρέπει να μαθαίνουμε, δηλαδή το να κάνεις το λάθος. Εντάξει, είναι, ρε φίλε, εφικτό, είναι δεκτό, ναι, εντάξει. Αλλά μέσα από αυτό να κερδίσεις. Να μάθεις δηλαδή και να μην το επαναλάβεις. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω τη χρονιά που ο ΠΑΟΚ έμεινε με τον Αθανασιάδη ενώ είχε 90 ναι, μέρες ναι. Για να πάρει να πούμε εδώ τώρα παίκτη. Κάνουμε μια φιλική συζήτηση ότι πίνουμε καφέ και μιλάμε, δεν είναι τόσο. Ναι, μπράβο. Παλιοί γνωστοί είμαστε και μιλάμε. Μπράβο. Και θα θυμηθώ εγώ και θα σας πω ένα παράδειγμα τώρα ναι. Και θέλω και το δικό σκεπτικό. Ναι. Τον Μπρίγιοβιτς τον ήξερε κανένας από εμάς και όμως τον φέραν τον Δεκέμβριο. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι εμείς λέμε αυτά που προσπαθούμε να μάθουμε να πούμε σε site γενικά, έχει ένα μήνα, έχω βάλει τον πιτσιρικά να ψάξει όλα τα site, ευρωπαϊκά παντού, και μου λέει μπαμπά τίποτα και ένα site ας πούμε που το έχω για μένα, που όλες τις μεταγραφές τις γράφει αυτό, το εδώ και 10 μέρες μου λέει δεν γράφει τίποτα, άρα λέω είμαστε σε καλό δρόμο. Τι δεν γράφει για μεταγραφές και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Να σου πω και να σου απαντήσω σε αυτό που μου είπες. Το Μπρίγιοβιτς το φέρανε Δεκέμβριο ή Ιανουάριο, γιατί δεν πήραν αυτό που έπρεπε το Μάρτιο, το Μάιο-Ιούνιο. Το βρήκανε όμως, ρε φίλε. Το άλλο φέρανε... σου λέω, ρε φίλε. Άλλο σου λέω. Το Μπρίγιοβιτς να μου τον έφερνες, να μου τον έφερνες Μάιο-Ιούνιο. Να κάνει την προετοιμασία, να παίξω και Ευρώπη και να πάρω το πρωτάθλημα αυτό το χάρτινο που πήρε ο Τίγρης κατουρώντας. Έτσι δεν είναι. Τον Αθανασιάδη το θέλαμε όλοι τότε. Και ένα κάτι, και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα. Βεβαίως. Γιατί δεν ρίχνουμε λίγο και μια ματιά στη Λατινική Αμερική και για μεταγραφές? Ποιος μας είπε ότι δεν ρίχνουμε, ρε, ορίστε. Ποιος μας είπε τα αποτελέσματα και οι παίκτες που φέρνεις? Εγώ θα σου πω κάτι τώρα, Τάσο, που κατά λάθος άκουσα τον κύριο τον Λίνο ναι. Σε μια συνέντευξη σε ένα ραδιόφωνο. Και για το συγκεκριμένο παίκτη είπε πάρα πολύ καλά λόγια. Εύχομαι ο παίκτης να θέσει εποχή στην ομάδα. Για τον Βραζιλιάνο λες? Ναι, το ρωτήσαν για αυτό να ναι. Μακάρι. Να άκουσε συνέντευξη του Λίνου. Μακάρι, ρε φίλε. Σου λέω ότι άκουσα με τα αυτιά μου, ρε φίλε. Μακάρι, ρε φίλε. Αλλά έχει ένα Παύλο Γκαρσία, εθνική Ουρουγουάη, τόσα χρόνια ξέρει τους πάντες και τα πάντα. Αμόλυσε το ρε φίλε να φέρει δύο κοντούς μαλλιάδες εκεί. Άστο να κάνει δουλειά κάνει στη δεύτερη ομάδα. Βρε, άλλο λέω, βρε γάμο το. Άλλο λέω. Γιατί να πάω να ψωνίζω δηλαδή μόνο από τη Ρωσία, από το Αζερμπαϊτσάν, Σοβιετική Ένωση, την πρώην κτλ. Δεν έχει δηλαδή τους κοντούς μαλλιάδες. Και κλείνοντας. Αργεντίνους, Ουρουγουανούς, Χιλί, Περού. Θα δούμε, μπορεί να μας φέρουν μια Αργεντίνη κανένα σεντερφόρ. Φέρε ένα κοντό αλυταράκι πέρα μια σβούρα να πούμε. Το θέμα είναι να σε ξεσηκώνει να πούμε τις 30.000 στούμπας. Το θέμα δεν είναι να έρθει, το θέμα είναι να παίξει. Όποιος και να έρθει να παίξει. Για να παίξει πρέπει να έρθει. Να το δεις. Φαντάζεσαι να έρθει και να μην μπορεί ο άνθρωπος. Κατάλαβες. Να θέλει να, να θέλει χρόνο προσαρμογής. Προφανώς δεν θέλει χρόνο προσαρμογής. Δεν και, και κλείνοντας, ναι. Σαν τον Παύλο Γκαρσία δεν τον ξεχνάμε ποτέ, ρε. Ποτέ τον ποτόν. Είναι μέσα στην καρδιά μας. Καλή συνέχεια. Γεια σου ρε Γιώργα ρε. Γεια σου φίλε Γιώργο. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν...
Ένας φίλος λέει, ο Πρίγιο δεν φεύγει, δεν φεύγει, μην το μελετάτε. Κλείστε τον Καντένι. Λέω. Κοίταξε λίγο, Όρκο, δεν μπορούμε να πάρουμε για το αν φεύγει ή όχι. Εντάξει, εγώ έκανα μια ερώτηση προηγουμένως στο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και δεν απέκλεισε τίποτα. Για μετά το μάτς Βασιλείας. Κανείς δεν το ρώτησε αυτό. Όχι πριν το μάτς Βασιλείας. Γιατί και ο Λούκας, αν θυμάστε, επέστρεψε, έπαιξε, τον έβγαλε τον ΠΑΟΚ Ευρώπη και την Κανά στη Λα Κορούνια ήταν και μετά έφυγε η Άρσεναλ. Τα θυμάστε αυτά? Να σας τα θυμίζω λίγο. Καμιά φορά, γιατί ξεχνάτε εύκολα. Τέλος πάντων, πάντε παίξτε από τώρα, από τώρα, από τώρα, δύο γκολ διαφορά, ΠΑΟΚ Βασιλεία. Έστω και με ένα φορ, έστω και χωρίς το ποιοτικό καλό εξάρι που ψάχνει και χωρίς αριστερό μπακ που ζήτησε ο Λουτσέσκου αυτές τις τρεις θέσεις, μέσα στην Τούμπα, μέσα στο καμίνι, στο λιοπύρι, στο ηφαίστειο της Τούμπας, θα λιώσουν οι παγοκολόνες Ελβετοί. Δύο γκολ διαφορά. 5-3 δάνε, 4-2 δάνε, 3-1 δάνε, 2-0 δάνε. Δύο γκολ διαφορά. Υπάρχει τέτοιο ειδικό στοίχημα? Υπάρχει. Πάντες μπρόξτο. Πάντες μπρόξτο. Βάλε 2-0, βάλε 3-1, μέχρι εκεί. Βάλε 4-2. Μέχρι εκεί. 4-2 μην βάζεις, δεν νομίζω να... 3-1 το πολύ, 2-0 για μένα είναι το μάτς. Εδώ πέρα μέσα. Και είναι ωραίο σκορ το 2-0. Ωραίο, ναι. Πιο καλό από το 3-1. Είναι ασφαλές. Πιο καλό από το 3-1. Ναι, γιατί το 3-1 είναι ύπνο. 2-0 είναι ωραίο. Αλλά δεν θα με χαλάσει καθόλου και ένα 0 άλεξη. Αυτό που θέλω να αποφύγει η ομάδα μου είναι να δεχτεί γκολ. Εδώ πέρα μέσα. Ναι. Το 0-0, και είναι πολύ καλό που το πρώτο μάτς είναι εδώ για μένα προσωπικά, δεν είναι τόσο άσχημο αποτέλεσμα όσο το βλέπετε. Και θα πείτε, άμα πια Βασιλεία, επειδή Βασιλεία θυμίζει τον Άγιο Βασίλη. Βασιλεία παίζει Champions League, παξιμάδια, κάθε χρόνο. Έχει ομαδάρα, έχει παιχταράδες. Πάει να δεις το ρόστερ πόσο κάνει αυτή η ομάδα. Μην ακούς Βασιλεία και λες, πει μια Βασιλεία. Θέλεις μεγάλη προσπάθεια για να τους κερδίσεις και να τους αποκλείσεις. Αλλά σας το λέω από τώρα, πάντε παίξτε δύο γκολ διαφορά. 2-0, 3-1, ως εκεί. Δεν υπάρχει άλλο σκορ. Για μένα. Αυτά από μας. Να σας ευχαριστήσουμε όλους σας. Άλλο ένα βράδυ που ήσασταν συντονισμένοι στους 107,4 των FM με ασπρόμαυρες πτήσεις, με Στέλιο Παπαντονίου και Τάσο Τρίγια Ιατρόπουλο. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός, γεροί να είμαστε όλοι, το επόμενο Σάββατο στις 10 το βράδυ. Να ευχαριστήσουμε και τον Βασίλη Καβαδία για την πολύτιμη συνεργασία του άλλο ένα βράδυ. Από το Στέλιο του Παπαντονίου, από τον Τάσο Τρέγια, τις ασπρόμαυρες πτήσεις και τον Βασίλη Καβαδία, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα σε όλους σας από αύριο. Ο Φίτερσεν, Στέλιο. Ο Φίτερσεν.